Νέα σεζόν πάνω μου, αλλά δυστυχώς όχι άλλο mood από αυτό με το οποίο κλείσαμε την προηγούμενη σεζόν. Με πυρκαγιές και ναυάγια σας αποχαιρέτησα για καλοκαίρι παιδιά, ε, με πλημμύρες, δολοφονίες, θανάτους και μια δαδιά μείων σας υποδέχομαι. Τι να πω τώρα, να πω για την Ηρακλιά και το Αλμυρίκι και πόσο ξεκουραστήκαμε ή για τη Λέρο που ανακάλυψα τώρα πριν λίγε μέρε και ενθουσιάστηκα. Δεν έχει κανένα νόημα. Ρε, παιδί μου λένε ότι συνήθω ο Σεπτέμβριο, που είναι και τα γενέθλιά μου και πάντα το έφερα βαρέω, πάντα μα περιμένει με μια μικροκαταστροφή, μεγαλοκαταστροφή, με κάτι κακό τέλο πάντων. Ότι κάτι συμβαίνει, λένε το Σεπτέμβριο. Αλλά πραγματικά, παιδιά, αυτό ο Σεπτέμβριο, πώ είναι αυτή η παροιμία που λένε ότι είπανε στη Γριανά? Αυτό. Είναι τέτοιο Σεπτέμβριο. Δηλαδή δεν έχει μαζεμό, δεν έχει τελειωμό. Ο Σεπτέμβριο λοιπόν και ένα κομμάτι του Αυγούστου. Είναι, παιδιά, μία συνεχής μαυρίλα, δηλαδή ένα συνεχές έρευος θα το πω, είναι μία συνεχής καταστροφή, μία δοκιμασία και είναι και ένα συνεχές, παιδιά, τεστ λογικής, έτσι. Δηλαδή, όταν ξυπνάς και κοιμάσαι με ένα τι έγινε ρε παιδιά, είμαι ένα what the fuck και στέλνεις στους φίλους σου ή σου στέλνουν ακραίες ειδήσει. Εντάξει, κάπου οι γραμμές της λογικής και της τρέλας και της παράνοιας αρχίζουν και πουρδουκλώνονται, μπερδεύονται, θολώνουν. Και δεν θα σας το κρύψω, δεν ήθελα πάνω να ξεκινήσω εγώ αυτή τη βδομάδα. Ήθελα να αφήσω λίγο να περάσει, δεν ήθελα να ξαναξεκινήσω με καταστροφή όπως χαιρέτησα, αλλά Περίμενα τη μία εβδομάδα, συνέβαινε κάτι. Περίμενα την επόμενη, συνέβαινε κάτι άλλο. Και λέω, άστο, δεν γίνεται, θα ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω και οτι γίνει. Ένα έξτρα λόγο που είπα, θα ξεκινήσω το podcast, είναι γιατί διάβασα ένα εξαιρετικό άρθρο της Χριστίνας Φαραζή στο One Man, που μίλησε με έναν ψυχίατρο για το τι μα συμβαίνει όταν βομβαρδιζόμαστε με φρικτέ ειδήσει συνέχεια. Αυτό που το περιγράφουμε μεταξύ μας ότι έχω μουδιάσει μέσα μου, το ψυχικό μουδιασμα που νιώθουμε και τι να κάνουμε γι' αυτό. Λέγεται λοιπόν, παιδιά, αυτό που βιώνουμε, αυτό που αισθανόμαστε μαθημένη αβοηθητότητα. Είναι μία κατάσταση του ανθρωπίνου μυαλού όπου... Νιώθουμε οι άνθρωποι αδύναμοι να βελτιώσουμε την κατάστασή μας με τη δική μας προσπάθεια. Και γι' αυτό μας πιάνει και μια άρνηση. Μας πιάνει μια ματαιότητα. Εάν η δουλειά σου δεν είναι πραγματικά ουσιαστική που βοηθάς ανθρώπους, που σε ξέρω γιατρός, που σε διασώστης, ερχόμαστε στις δουλειές μας οι άνθρωποι και νιώθουμε ένα πράγμα ότι «και τι κάνω τώρα και τι νόημα έχει αυτό που κάνω τώρα» και ο κόσμο γύρω μου καταστρέφεται και κάπω το παίρνει μέσα σου. Λέει λοιπόν ο ψυχίατρο ο Δημήτρη Παπαδημητριάδη ότι αυτό το πράγμα είναι μια κατάσταση στην οποία φέρνουμε τον εαυτό μα και όσο μα φιντάρουμε μόνο μόνο με τραγικέ ειδήσει δεν μπορούμε να βγούμε. Μα βρίζουμε όλο και περισσότερο, κλεινόμαστε όλο και περισσότερο. Απ' την άλλη λέει ότι οι άνθρωποι έχουμε μια ψυχική ανθεκτικότητα σαν είδος και πρέπει να βρούμε κάπως το κουράγιο να επανέλθουμε. Με ποιου τρόπου. Τι λέει ο ψυχιατρό. Ο ψυχιατρό λέει να βάλουμε στον εαυτό μα ένα κόφτη ή μάλλον ένα ρέγουλο. Δηλαδή να αποφασίσουμε ότι θα βλέπουμε η δυσιογραφία οτι θα βλεπουμε η ειτε στα media είτε στα social media συγκεκριμένε ώρε. Όχι να ζούμε σε τοπία και φούσκα, να μην έχουμε ιδέα τι γίνεται, αλλά ρε παιδί μου, αυτό που λένε οι Αμερικανοί doom scrolling, που παίρνει το κινητό και σκρολάρει μόνο σε δυστυχία, κακό, μαυρίλα, να το κόψουμε, να το κάνουμε συγκεκριμένε ώρε τη μέρα. Μετά λέει να ισχυροποιήσουμε τι κοινωνικέ μα σχέσει, του δεσμού με του φίλου μα. Και ρε, πάνω δεν είναι αλήθεια ότι όσο κάθε μέρα που περνούσε τα πράγματα γινόντουσαν χειρότερα, δεν ένιωθωσε ότι το μόνο που θες είναι να γυρίσει στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, στου φίλου σου, στα ζώα σου, να κάτσει εκεί να του πάρει αγκαλιά και λίγο να προστατευτεί από αυτό που σου συμβαίνει. Άρα, ένα έξτρα τρόπο είναι αυτέ οι κοινωνικέ σχέσει και οι δεσμοί μα να του ενισχύσουμε. Και το τρίτο που λέει παιδιά ο ψυχίατρο είναι η αυτοφροντίδα. Που εννοεί τι ότι, πως λένε οι Αμερικανοί, οτιδήποτε γεμίζει το ποτήρι σου, εμένα μπορεί να είναι να πάω για μπάνιο. Άλλο μπορεί να είναι να διαβάσει ένα βιβλίο. Άλλο θέλει να πάει να πιει κρασιά με τους φίλους του φίλου του. Άλλο μπορεί να θέλει να αγοράσει κάτι. Οτιδήποτε μα κάνει να νιώθουμε λίγο καλύτερα, χωρί όμω την ενοχή. Το νιώσε αυτό με σένα, ότι έκανε κάτι καλό, παίρναγε λίγο καλά, άνοιγε λίγο, ξέρω το Twitter, άνοιγε την τηλεόραση και έλεγε Χριστέ μου, τι κάνω. Κοίτα οι άνθρωποι πόσο καταστρέφονται. Χωρί λοιπόν αυτή την ενοχή. Για όλου λοιπόν αυτού του λόγου που είπε ο ψυχίατρο, αποφάσισα να επιστρέψω. Γιατί δεν ξέρω αν για εσά είμαι μια μορφή αυτοφροντίδα ή είμαι ένα κοινωνικό δεσμό αόρατο λίγο που έχουμε αναπτύξει. Αλλά εσεί για μένα είστε μια αυτοφροντίδα. Δηλαδή, αυτό το podcast είναι μια αυτοφροντίδα. Και γι' αυτό, αλλά παιδιά, γιατί πρέπει να αρχίσετε να καθαρίζετε κάνα μπάνιο σα. Φίλε Παναγιώτη που μου έστειλε εκείνο το φανταστικό σκίτσο που λέει επιτέλους ξαναρχίζουν τα αγαπημένα μου podcast καιρό να αρχίσω να καθαρίζουν το σπίτι μου. Ελπίζω να μην ζέχνει. Και για να τελειώσετε τις διπλωματικές σας και να γράψετε τα διδακτορικά σας. Κωνσταντίνα μου για σένα λέω που είπες στον καθηγητή σου ότι δεν έχει ξεκινήσει να γράφεις γιατί δεν έχει ξεκινήσει το αγαπημένο σου podcast. Και να μπείτε σε ένα mood έτσι φθινοπόρου καλού που κυκλοφορούμε, όχι αυτή τη δέκα μετά τι διακοπέ. Μιλάω, αδερφέ Μιχελιουδάκη, για εσά και για την ξαδέρφη Ειρήνη που ακούτε αυτό το podcast. Μια και αναφέρω ακροατέ, να πω ότι φυσικά, φυσικά συνεχίζουμε με την ξενιτιά, έτσι. Αρχίστε να στέλνετε χαιρετισμού, πού είστε, πού έχετε ξενιτευτεί. Πιστεύω ότι με αυτά που έχουν συμβεί, ίσω είναι στο μυαλό πολλών από εσά να το κάνετε αυτό. Αν και σε συζητήσει με φίλου μου, παιδιά τα βάζαμε κάτω και λέγαμε να φύγουμε από αυτή τη χώρα και να πάμε πού. Λέγαμε εκεί να κάνουμε τι. Και εκεί θα είναι καλύτερα να πάμε σε επαρχία. Σε επαρχία πού. Έχω φίλο μου, ο οποίο παιδιά είχε σετάρει τα πάντα για να μετακομίσει επαρχία από νέα σεζόν και με αυτά που συνέβησαν έκατσε και έβαλε κάτω το μέρο που θέλει να πάει, που τώρα σου μιλάω, είχε βρει σπίτι, ήταν έτοιμο για συμβόλαια, κτλ. Να δει τι γίνεται εκεί σε επίπεδο πλημμυρών, αν τύχει, φωτιών και λίγο το έχει κάνει κράτη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει παιχτεί, τι έχει συμβεί από τότε που έχουμε να τα πούμε πάνω μου. Από εκείνη τη φορά που εξεράγει εκείνη η αποθήκη πυρομαχικών στον Αλμυρό με τη φωτιά. Γιατί εκεί είχαμε μείνει, εκεί χαιρετήσαμε νομίζω, αν δεν κάνω λάθο. Λοιπόν, καταρχά κάει η δαδιά. Έτσι, κάηκαν κάπου 800.000 στρέμματα, 18 άνθρωποι και πάρα πάρα πολλά ζώα. Ξεκινάμε από εκεί. Δολοφονήθηκε ένα φίλαθλος, μην το ξεχνάμε και αυτό, γιατί ήμασταν διακοπέ. Όταν 200, αν δεν κάνω λάθο, Κροάτε χούλιγκαν, μαζί με Έλληνε βέβαια, αλλά αυτοί 200 Κροάτε διέσχισαν όλη την Ελλάδα, έφτασαν στην Αθήνα, δεν τους κατάλαβε κανείς ποτέ και τελικά ένας άνθρωπος σκοτώθηκε. Είχαμε φυσικά τον Ντάνιελ. Είχαμε τον Ντάνιελ ο οποίος εξαφάνισε κυριολεκτικά, έπνιξε κανονικά δεν φαίνονται ενώ χωριά και πόλεις στη Θεσσαλία και στο Πήλιο. Πήρε τη ζωή μέχρι τη στιγμή που ηχογραφούμε 17 ανθρώπων, εκεί έχει φτάσει, 100.000 ζώων γιατί έχουν πνιγεί 100.000 ζώα. Έχουμε το περιστατικό με τον Blue Horizon πάνω, δεν τελειώνει αυτή η λίστα. Α, αυτή τη φρικοδία, αυτή την ασύλληπτη φρικοδία με το θάνατο του Αντώνη Καριώτη. Έχουμε το ελπάσο στη Λούτσα με το ξεκαθάρισμα μαφιόζικων λογαριασμών και τους έξι νεκρούς Τούρκους. Και έτσι κερασάκι, μόλις προσγιώθηκα το έμαθα αυτό να ξέρεις από τη Λέρο, άνοιξε το κινητό μου, αυτό που λέω ψυχέτρος να κάνουμε, την γυναικοκτονία που είχαμε πάνω στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας αστυνομικός, εν διαστάσει σύζυγος μίας γυναίκας, αποφάσισε να τη σκοτώσει και να αυτοκτονήσει. Εδώ μία παρατήρηση μόνο θέλω να κάνω παιδιά, πέραν του τραγικού γεγονότος αυτού καθεαυτού και πέραν όλου του debate με το αν πρέπει ή δεν πρέπει να λέμε γυναικοκτονία, το πιο ενοχλητικό είναι οι καταθέσεις των φίλων του όσα είπαν στα κανάλια, στις εφημερίδες, στα μίντια, ότι τρελάθηκε που τον άφησε, ήταν τρελός από έρωτα. Λοιπόν, δεν φτάνει που έχεις τη γυναικοκτονία στα χέρια σου, δεν φτάνει που δύο παιδιά μείναν ορφανά. Έχεις και τους φίλους και γνωστούς του δράστη να προσπαθούν να τον ξεπλύνουν στην ουσία... Με αυτόν τον τρόπο, ότι είχε τρελαθεί από έρωτα, δεν άντεχε που την έχανε. Αυτά δεν μπορώ να εκφραστώ ακριβώς για το τι τα θεωρώ, αλλά συμμαζευτείτε και μη λέτε τέτοια πράγματα. Ούτε στα social media, ούτε στα media, ούτε καν στους φίλους σας, ούτε καν στον εαυτό σας. Και προχωράμε, λέω, να τα πάρουμε από την αρχή. Δεν θα πω πάρα πολλά για όλα αυτά. Δεν γίνεται, δεν γίνεται να τα καλύψω. Έχεις εσύ πάνω εδώ να κάτσουμε τέσσερις ώρες, όχι, έχεις να πας και σε μια συνέντευξη. Λοιπόν, θα πάρουμε μερικά συγκεκριμένα πράγματα που εγώ, με το δικό μου κριτήριο, αποφάσισα να ξεχωρίσω. Να δεχτούμε αρχικά, γιατί είχαμε και αυτό το debate πριν φύγουμε διακοπές, ότι η κλιματική κρίση είναι μια πραγματικότητα με την οποία θα ζούμε για πάρα πολλές δεκαετίες. Αν δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό και να κάνουμε κάτι γι' αυτό πάλι θα χρειαστούν δεκαετίες να αποδώσει αυτό το κάτι, ρήπη κτλ. Τι εννοώ, εννοώ ότι οι καύσονες θα ανακραίει που σημαίνει ότι θα έχουμε πυρκαγιέ. Οι πυρκαγιέ μπορεί να είναι ακραίε, να είναι mega fires, να έχουμε αυτά τα ανοιχτονέφη, δεν, δεν, θυμάμαι τι λέγανε, πώ τα λέγανε, ήμουν και διακοπέ. Οι πλημμύρε, οι τυφώνε, οι μουσώνε, οι κυκλώνε, δεν ξέρω, θα είναι ακραίοι. Ακραία θα είναι όλα αυτά τα φαινόμενα. Και θα παίρνει σβάρνα όλη αυτή η κλιματική κρίση, όλο τον πλανήτη. Οκ. Okay. Γιατί είδαμε ότι ο Ντάνιελ πριν από εμά έπνιξε την Ισπανία. Είδαμε πλημμυρισμένη τη Γερμανία. Μην συζητήσουμε τι γίνεται στη Λιβύη που οι νεκροί έχουν ήδη ξεπεράσει του 11.000 από τον Ντάνιελ. Είδαμε άλλο τυφώνα που χτύπησε το Χονγκ Κόγκ με πλημμυρισμένα, μολ, μετρό, τη Παναγία στα μάτια. Ε, στην Κίνα, σε μια μικρή πόλη που πλημμύρισε όλοι, όπω είδαμε εδώ καρδίτσα, α πούμε. Ε, ξέφυγαν και κροκόδιλοι, να ξέρει. 70 από ένα εκτροφείο. Οπότε δεν μπορούν στα νερά και για άλλου λόγου οι άνθρωποι να είναι. Και στον Παλαμά είδες που βρήκαν με στο νερό ένα φίδι 2,5 μέτρα. Βρήκαν και στον Παλαμά. Δηλαδή, μόνο πυράγκα οι άνθρωποι δεν έχουν βρει εκεί στην καρδίτσα, στη Λάρισα, στο πύλιο και όπου είναι πλημμυρισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το ένα γεγονό. Η κλιματική κρίση και τα ακραία, ακραία φαινόμενα που ζούμε. Και τα ακούω λίγο βερεσέγω αυτά που άκουσα από του ε, διάφορου υπουργού και αρμόδιου, ότι σε 300 χρόνια λέει θα ξαναδούμε τέτοια πλημμύρα. Παιδιά τα ίδια λέγαμε και με τον Ιανό. Ότι θα ξανακάνουμε να δούμε πόσα χρόνια, ήρθε ο Ντάνιελ, μετά θα έρθει η Ντανιέλα και θα τρέχουμε. Λοιπόν, κλιματική κρίση είναι το ένα δεδομένο. Αυτό όμως δεν ακυρώνει, παιδιά, την ευθύνη του κράτους. Ενό κράτου που δουλειά του είναι να προστατεύσει του πολίτε του, δηλαδή να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, στα ακραία καιρικά φαινόμενα, δεν μπορούμε άλλο να συζητάμε ότι ρε γαμό το. κοίτα να δει πόσο ακραίο ήταν αυτό, δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Αυτά είναι τα γεγονότα. Όποια έργα είναι να γίνουν από εδώ και πέρα, θα είναι για να αντέξουν σε αυτά τα γεγονότα αυτού του μεγέθου. Και δεύτερον, παιδιά, το πιο βασικό είναι ότι ένα κράτο σοβαρό δρά άμεσα και αποτελεσματικά αφού γίνει το κακό. Πώ βοηθάει δηλαδή του πολίτε του, αφού γίνει το κακό. Εδώ λοιπόν, στην περίπτωση τώρα του Ντάνιελ, η κυβέρνηση και η τοπική αυτοδίκηση, κατά την ταπεινή μου γνώμη και έχω διαβάσει αρκετά, φάνηκαν πραγματικά απειροελάχιστοι. Φάνηκαν πάρα πολύ λίγοι. Γιατί ακόμα και τώρα που ηχογραφούμε, ακόμα και τώρα είναι άνθρωποι εγκλωβισμένοι είναι άνθρωποι ξεσπιτωμένοι, είναι άνθρωποι μέσα σε νερά τα οποία είναι υγειονομική βόμβα κυριολεκτικά, είναι γυμνοί με ένα βρακί, άπλητοι, αφαγή, χωρίς τον ήλιο μοίρα και πραγματικά σας μιλάω αυτό δεν είναι μια εικόνα ενός κράτους που βοηθάει τους πολίτες τους. Και θέλω να σας πω ότι όλη αυτή η καταστροφή στον κάμπο. Δεν είναι ότι άντε θα κατέβει στάθμη, θα έχουμε βουνά λάσπης, θα είναι κατεστραμμένα τα σπίτια, και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλο αυτό με τις καλλιέργειες που τουλάχιστον για φέτος οι σωδίες καταστράφηκαν και αυτό που έχει συμβεί, αυτό που λέμε την υγειονομική βόμβα που και το Υπουργείο Υγεία προειδοποίησε, αυτό τι μπορεί να σημαίνει. Γιατί άκουσα σήμερα έναν επιστήμονα, ο οποίο έλεγε ότι στον κάμπο υπάρχουν και τεράστιε αποθήκε με πολύ σοβαρά και δυνατά χημικά φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούν τι καλλιέργειε. Αν λοιπόν αυτά τα παρασύρει το νερό και μπουν στο νερό και μπουν στον υδροφόρο ορίζοντα, μιλάμε χαιρετίσματα στην εξουσία για το πότε το νερό θα ξανακαθαρίσει. ή αν μολυνθούν από αυτό το μολυσμένο λοιπόν νερό οι ζωοτροφέ που μετά θα φάνε τα ζώα και εσείς θα φάτε τα ζώα, μαντέψτε επίσης τι θα γίνει. Δεν είναι τώρα το ότι η εθνική οδός είναι ακόμα κομμένη στα δύο. Παιδιά, είναι ακόμα κομμένη στα δύο. Και δεν είναι ακόμα ότι... Οι άνθρωποι που χάσαν το βιό του μερική δεύτερη φορά μετά τον Ιανό, με τι κουράγια θα ξαναπούν. Εντάξει, θα ξαναχτίσω το σπίτι μου εδώ, θα ξαναμείνω εδώ. Πού και πώ. Είναι ότι δεν μπορεί σαν κράτο να συστήνει, γι' αυτό τονίζω το νερό, να πίνουν οι άνθρωποι εμφιαλωμένο και να μην του το παρέχει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και δεν λέω τώρα για έναν ο οποίο μένει γενικά κάπου στη Λάρισα που δεν έχει πλημμυρίσει, μιλάω για του πλημμυροπαθεί. Του συστήνει το Υπουργείο Υγεία να πίνουν νερό εμφιαλωμένο. Πώ και πού να πάνε να το πάρουν. Δηλαδή πραγματικά. Και επίση, χωρί να είμαι, ρε παιδί μου, ειδική, δεν μπορεί να βγάζει το στρατό με καθυστέρηση, γιατί άκουσα τον κύριο Κικίλια, έλεγε ότι δεν μπορούσαν να βγουν τα ελικόπτερα γιατί είχε κεραυνού, δεν μπορούσαν να πάνε λέμβοι όσο ακόμα τον αεροφούσκονε Θε να τα ακούσω εγώ όλα αυτά μετά. Έχει τα ελικόπτερα και τα ελικόπτερα πάνε μόνο να παίρνουν όσου μπορούν να πάρουν ανθρώπου με μία προτεραιότητα, αλλά όχι να ρίχνουν ήδη πρώτη ανάγκη σε αυτού που είναι σε στέγε και σε ταράτσε. Δηλαδή, κάπου κάποια πράγματα, παιδιά, δεν βγάζουν λογική. Δεν γίνεται να κάνουν σοου η μαυρογιαλούρη. Γιατί εγώ αυτό το είδα πάρα πολύ, ειδικά από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και από έναν υπουργό, ο οποίο πήγε να κάνει κουπί μόνο του. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό. Βέβαια. Ένα υπουργό αποφάσισε ότι θα κάνει σε μια λέμα κουμπί μόνο του να πάει. Λοιπόν, και κυρίω οι εθελοντέ να βγάζουν πάλι το φίδι από την τρύπα. Ε? Γιατί είδαμε εθελοντέ και οργανωμένου, αλλά και πώ να σου πω, έμπρωμπτοι, δηλαδή τον παππού των 85χρονων που έχει αυτό το βαρκάκι ποταμού που βγήκε και μάζευε ανθρώπου, 15 ανθρώπου έσωσε. Ένα παππού με ένα βαρκάκι. Οπότε λίγο, τα ακούμε όλα αυτά, βέρεσε. Βέβαια, αν και όλοι λέμε ότι κάτι έχει πάει λάθο, κά κάτι δεν έγινε, ρε παιδί μου, τελείω σωστά. Εγώ δεν θέλω να κραυγάζομαι, ξέρετε. Δεν θέλω να αρχίσω να φωνάζω, να πέσει όλη η κυβέρνηση, όλα λάθο. Δέχομαι και το μέγεθο τη καταστροφή. Αλλά κάτι δεν πήγε καλά, ρε εσύ, πάνω. Ο κύριο δεν έχει την ίδια γνώμη. Για πάμε να τον ακούσουμε. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Υπουργό Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία, τον κύριο Βασίλη Κίκυλια. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Σα ευχαριστώ που είστε μαζί μα στο στούντιο του Αντένα και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και για τη χώρα και για το Υπουργείο σα. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας, επειδή βλέπω τα δημοσιεύματα, ακούω τα ραδιόφωνα και τι τηλεοράσει αν υπάρχει θέμα παρέτησή σας. Θέλω να ρωτήσω δηλαδή, αν μετά τα όσα συνέβησαν με τις πυρκαγιές στον Εύρο, με τις πλημμύρες στην Θεσσαλία, σκέπτεστε την παρέτηση. Ακούστε κύριε Χαρισνικολάου, εγώ δεν έχω μάθει να φύγω μαχώ. Δεν φύγω μάχησα το 2014 ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και μέχρι τι εκλογές. Σίγουρα δεν φύγω μάχησα ως Υπουργός Υγείας, διαχειριζόμενος την πανδημία και μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εμβολιασμού. Και βέβαια τώρα στι μεγαλύτερε πλημμύρε και πυρκαγιέ που έχει βιώσει η χώρα για δεκαετίε, τουλάχιστον για δεκαετίε. Φυσικά ο διορισμό και η σύνθεση τη κυβέρνηση είναι αποκλειστικό προνόμιο του κύριου Πρωθυπουργού. Επομένω, Σ... λέτε ότι η δική σα πρόθεση δεν είναι να παρετηθείτε, Καταλαβαίνω καλά. Δεν έχει, όπω ακούσατε, καμία πρόθεση να παρετηθεί. Δεν είναι, α πούμε, φυγόπονο άνθρωπο. Το πάλεψε, το παλεύει πάντα, δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί. Ε, είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κομιτσοτάκη το τι θα γίνει. Το μπρεσάριο Χατζη Νικολάου, κάποια στιγμή μετά από αυτό που ακούσατε, για να πει λίγο τι σπταίει κάπω. Οι μπιχτέ που αμολά είναι κυρίω για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ψάξτε το να τα ακούσετε online το απόσπασμα ή να το δείτε online. Στην ουσία λέει ότι τους προειδοποιούσαν από 1η και 2 Σεπτεμβρίου για αυτό που έρχεται και τι έχουν κάνει και αν τα έργα είναι okay, και τι χρειάζονται και και και. Δεν το απάντησε κανείς τίποτα αλλά ok. Ok, ok. Ανοίξτε ένα δέκτη τηλεόραση να δείτε το ok. Πήραμε λεφτά, ε? ζητήσαμε λεφτά όμως. Αυτό ήταν το μεγάλο σοου από την Ούρσουλα και τα πήραμε. 2,2 δις λέει είναι το δημοσιονομικό κόστος της καταστροφής αυτής. Δεν νομίζω ότι μέσα σε αυτό είναι και ο ευρώ, η δαδιά δηλαδή που κάνει, και Νομίζω ότι αυτό είναι μόνο για όλο αυτό που συνέβαινε στις πλημμύρε. Ε, είναι και για αποζημιώσεις προφανώς, είναι και για επισκευές, είναι και για στήριξη γενικότερα, αρρωγή. Τσακώθηκε όμω η Ράνια Τζίμα με το Γιάννη Πρετεντέρι γι' αυτό να ξέρει. Γιατί αυτά τα δύο δι, έτσι όπω παρουσιάστηκε από κάποια μέσα, δεν θα πω από όλα, είναι σαν να πήγε ο Κυριακό Μητσουτάκη στην Ούρσουλα, τη φιλοξένη και στην Κρήτη το καλοκαίρι, και να τσιμπάκου, Ούρσουλα. Εμεί καταστραφήκαμε και αποτιμήσαμε τη μέχρι τώρα καταστροφή σε 2,2 δις και τα θέλω. Κάπως έτσι επικοινωνήθηκε ότι πήγε και με συνοπτικές διαδικασίες γύρισε με 2 billion στην τσέπη περίπου όσο κάνει το Twitter τώρα να ξέρεις που το αγόρος άλλο 44 δις. Δεν είναι ακριβώς έτσι και πάμε να ακούσουμε το τζαρτζάρισμα το Πρώτο, ίσω, στη σεζόν, Ράνια Τζίμα και Γιάννη Πρετεντέρη, γιατί δεν απογοητεύουν ποτέ. Ειδικά σε σχέση με τον Βασίλη Κικίλια και τη δήλωση που ακούσατε στον Νίκο Νικολάου και αυτά τα κονδύλια. Πάμε τώρα και στα χρήματα. Πολύ γρήγορα. Γιάννη, να πριν πάμε, πριν πάμε στα είναι. χρήματα, συγγνώμη. Πριν από λίγο μίλησε ο κύριο mm -hmm. Κικίλια στον αντένα, στον Νίκο Α, Και είπε, τον ρώτησε ο κύριο Χατζηνικολάου αν ε, σκέπτεται ή έχει σκεφτεί να παραιτηθεί. Και είπε ότι εγώ δεν φυγω μαθό. Uh, δεν παρετούμε. Είναι βεβαίω στα χέρια του Πρωθυπουργού από εκεί και πέρα οι χειρισμοί. Και επίση, ακούγοντα τον κύριο Κικίλια, uh, ουσιαστικά είπε ότι ο ίδιο δεν είχε καμία ευθύνη. Εντάξει, ο καθένα μπορεί να θεωρεί ότι θέλει για τον εαυτό του ε. και είναι δικαίωμά του. Αν υπάρχουν πληροφορίε, ουσιαστικά είναι η ερώτηση από τον Γιάννη. Αυτή τη στιγμή πήραμε σήμερα. Η απάντηση είναι ότι μεγαλύτερη... αξιολογούνται όλοι. Ωραία. Άλιστα. Τη μεγαλύτερη ε, βοήθεια που έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για φυσικέ καταστροφέ. Mm -hmm. Μιλάμε 2,250, συν άλλα 400 του χρόνου που υποσχέθηκε η κυρία Φοντερ Λάιεν. Πάντω δεν είναι Αυτή... 2,250. Συγγνώμη. Είναι 250 εκατομμύρια είναι από τα προηγούμενα ΕΣΠΑ. Όπω και να το μετρήσει τόσο βγαίνει. Μισό, λεπτά, μισό λεπτά. 400. Αυτά είναι τα καινούργια χρήματα. Τα πραγματικά καινούργια. Ωραία. Είναι 650 και 400 από το κονδύλι των φυσικών καταστροφών. Και ένα, τα 1,6 είναι από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψη, χρήματα που θα πήγαιναν άλλου. Δικά μα χρήματα που θα τα πέρναμε. Δεν είναι από αυτά. Πώ δεν είναι. Όχι, είναι τα χρήματα αυτά δεν τα οποία παίρνουμε. Τα είναι πρόγραμμα για να καταλάβουμε. Λοιπόν, 2,250 είναι. Κάθε να δεν, μετράμε. Δεν, ε, δεν ε, είναι, 250, να λοιπόν, λοιπόν, είναι, είναι Λοιπόν, 650 εκατομμύρια καινούρια χρήματα ωραία. καθαρά. Ωραία. Τα υπόλοιπα είναι χρήματα που θα φτάνουν στη χώρα και μάλιστα ουσιαστικά θα πηγαίνανε σε άλλε επενδύσει, σε άλλε υποδομέ και σε άλλα αναπτυξιακά έργα και τώρα δεν θα μπορέσουν να πάνε. Πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή μιζούμε τη χώρα. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι το εξή. Έχουμε 2,250 για να μοιράσουμε. Αυτά τα 2,250 δεν μπορεί να είναι υπόθεση ούτε ενό υπουργού ούτε μια κυβέρνηση, θα έλεγα. Επί των πραγμάτων, λοιπόν, χρειάζεται ο Πρωθυπουργό ένα όργανο που θα διαχειριστεί όλη αυτή τη διαδικασία ανασυγκρότηση. Δηλαδή. Δεν είναι καν μια κυβέρνηση. Δεν είναι μια κυβέρνηση. θέλω να πω ότι είναι για πολλά χρόνια και αυτά τα λεφτά θα πάνε για να αποκαταστήσουν την κυβέρνηση. Άρα, Γιάννη, αυτό που λε είναι ότι χρειάζεται μια διακομματική συνένεση. Αν, αν δεν με αφήσει να το πω, δεν το πω. λοιπόν, να το πω. ναι, λέω λοιπόν. Άρα, δεν είναι υπόθεση ενό υπουργού, μια αρμοδιότητα ή ενό πρωθυπουργού ακόμα ή ενό μια κυβέρνηση μόνο. Είναι μια ολόκληρη περιοχή που πρέπει να ανασυγκροτηθεί. Είσαι. Χρειάζεται τοπική αυτοδιοίκηση, χρειάζεται διοίκηση, χρειάζεται περιφερειάρχε, χρειάζονται δήμαρχοι και προφανώ υπουργοί και κυβέρνηση. Είναι πολλά τα λεφτά και είναι και μια ευκαιρία. Δεν μα τα δώσουν ξανά του χρόνου. Άρα είναι καλό αυτή τη στιγμή, εάν ο Πρωθυπουργό σκέφτεται να ανασυγκροτήσει την κυβέρνησή του, που είναι δικαίωμά του και δεν του πούμε εμεί να κάνει, ο Πρωθυπουργό μπορεί θαυμάσια να πάρει υπόψη του τη γενική ανάγκη τη ανασυγκρότηση μια περιοχή. Άρα. Όχι να επεκτείνει άλλε αρμοδιότητε, ώστε να συγκεντρώσει αρμοδιότητες όπω κάνουμε πάντα στι περιοχέ που πλήγονται στι φυσικέ καταστροφέ. Αυτό. Ναι, για να επιμείνω λιγάκι σε αυτό που είπε. Λε ότι αυτό δεν είναι καν ζήτημα μια κυβέρνηση. Θεωρεί ότι εκεί ο κύριο Μητσοτάκη πρέπει να ανοίξει ένα διάλογο και με τα υπόλοιπα κόμματα Μα, ότι, δυνήβα, ότι χρειάζεται ε, μια διακομματική διακοπή. Ε, ε, με ρώτησε και σου απάντησα. Είναι θέμα τη αυτοδίκηση, είναι θέμα τη περιφέρεια, είναι θέμα τη κυβέρνηση, είναι θέμα των άλλων κοινωνικών παραγόντων. Ούτε υπονόησα κανεί να ε, ανοίξει δε, τίποτα. Δεν δε μιλάει κανεί για Μία άλλη ευθύνη ενός σοβαρού κράτου είναι περίπου αυτό που είπε ο Γιάννης Πρετεντέρης. Δηλαδή αυτά τα πολλά λεφτά από την Ευρώπη, από την ανακατανομή των υπαρχόντων κονδυλίων και των εισφορών που εννοείται πάνω ότι θα μας ζητήσουν έξτρα για να μαζευτεί αυτό το ποσό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τσιμπήσουμε καμιά έξτρα εισφορά εμείς ως πολίτες. Δεν λέω σε αυτό εγώ κάτι, αλλά εκνευρίζομαι όταν λένε διάφοροι φορείς «Μαζέψτε νερά να στείλουμε στους αλλά όχι το κράτος». Το αφήνω αυτό πάλι στην άκρη γιατί αυτό μου έχει κοστίσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πρέπει αυτά τα λεφτά να κατανεμηθούν και να φτάσουν πολύ γρήγορα και χωρί τρελή γραφειοκρατία εκεί που πρέπει. Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Δηλαδή, ο άνθρωπο ο οποίο αυτή τη στιγμή το σπίτι του κατέβηκε το νερό και είναι λουσμένο στη λάσπη, δεν έχει κυριολεκτικά ούτε ένα πόμολο που να μην έχει καταστραφεί. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπο που είναι εκεί με ένα φτιάρι με οτιδήποτε μπορεί και προσπαθεί να καθαρίσει το σπίτι του από τη λάσπη, αν το σπίτι του στέκεται, πρέπει να πάρει τα λεφτά που του αναλογούν πάρα πολύ γρήγορα. Και χωρί παιδιά να κατεβάσει πια μπυρίμπα από τα χαρτιά που χρειάζεται να καταθέτει, ακόμα και για το επιδομενικό που του δίνουν. Γιατί άκουσα έναν άνθρωπο που σκέψε ότι είχε καεί το σπίτι του στο μάτι, και ακόμα παίρνει επιδομένη νικίου, γιατί δεν είχε επισκευαστεί το σπίτι του ολοκληρωτικά, δεν είχε κρυθεί ακατάλληλο, είχε κρυθεί πορτοκαλί, ότι χρήζει σοβαρών επισκευών. Δεν έχει λοιπόν ολοκληρωθεί, οπότε παίρνει το επιδομένη νικίου. Και εξηγούσε ο άνθρωπο ότι κάθε μήνα. Για κάθε νίκη, όχι κάθε χρόνο, πρέπει να μαζεύει, δεν ξέρω, 17 χαρτιά και να καταθέτει για να παίρνει αυτά τα λεφτά. Ότι πρέπει τύπου να παίρνει άδεια από τη δουλειά του μισή μέρα για να ξαναμαζεύει αυτά τα χαρτιά. Λοιπόν, μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά μια και λέμε λίγο γραφειοκρατία, παιδιά, και χαοτικό λαβύρινθο αρμοδίων και αναρμοδίων. Ε, μου έκανε τρομερή εντύπωση πάνω, δεν ξέρω αν την είδε, αυτή η ρεπόρτερ του Σταρ. Η Κατερίνα Ρίστα, αν δεν κάνω λάθο, που είναι αστυνομική ρεπόρτερ, η οποία είναι εκεί στον κάμπο, είναι στην καρδίτσα, όλε αυτέ τι μέρε με του πλημμυροπαθεί, και η οποία Έζησε αυτό που ζούμε εμεί ένα πε οίκα που πάμε και μα λένε Δεν είμαι εγώ αρμόδιο, ανεβείτε στον τρίτο, αλλά όχι για παράβολο. Για τη συλλογή των νεκρών ζώων που σα είπα ότι είναι 100.000 τα νεκρά ζώα. Αυτά τα νεκρά ζώα, για να κάνουμε λίγο και εικόνε, να μην τα ακούμε σαν αριθμού, πλέουν με στα νερά, είναι σε σύψη, μολύνουν τα νερά και φυσικά καταλαβαίνετε και τη μυρωδιά που υπάρχει εκεί. Βγήκε λοιπόν η Κατερίνα Ρίστα στο κεντρικό δελτίο του Σταρ με παρουσιάστρια τη Μάρα Ζαχαρέα και πάμε λίγο να ακούσουμε η γυναίκα τι είπε σε σχέση με τους αρμοδίους και με το ποιος κανονικά έπρεπε να μαζέψει όλα αυτά τα νεκρά ζωντανά. Να σου πω γιατί, Μάρα, για τη μυρωδιά εδώ πέρα, η οποία είναι αφόρητη. Το μύριζα εχθέ, το μυρίζω και σήμερα. Και θα συνεχίσουμε να το μυρίζουμε εδώ. Στο συγκεκριμένο σπίτι εδώ που βρισκόμαστε του κύριου Κώστα, ακριβώ πίσω από το μεγάλο μηχάνημα, υπάρχουν νεκρά ζωντανά. Υπάρχουν δύο αρνιά, υπάρχουν κότε. Εδώ τώρα που βρίσκομαι, και δεν θα πλησιάσω άλλο, όχι Κώστα, πίσω, η μυρωδιά αρχίζει και γίνεται ακόμα πιο έντονη. Κάναμε μια αυτοψία, την είδαμε στο ρεπορτάζ. Είδαμε νεκρά ζώα αριστερά, δεξιά του δρόμου. Πήρα λοιπόν να ρωτήσω, αυτά τα ζώα θα μαζευτούν. Διάβαζα εχθέ ένα δελτίο τύπο από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη, το οποίο έλεγε ότι θα βγουν κλιμάκια στου δρόμου, θα μαζέψουν τα νεκρά ζωντανά και υπεύθυνο για την επίβλεψη θα ήταν ο αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλία, ο κύριο Απόστολο Μπίλη. Τι κάνει λοιπόν λογικά ένα δημοσιογράφο, παίρνει τον κύριο Μπίλη και τον ρωτά, πείτε μου σα παρακαλώ, ήρθανε τα κλιμάκια. Η απάντηση που πήρα, φυσικά και ήρθαν. Πολύ ωραία. Πού πήγανε αυτά τα ζωντανά, πού τα μεταφέρατε. Δεν ξέρω. Πολύ ωραία. Καθόλου ωραία. Ποιο ξέρει λοιπόν. Ο Δήμαρχο. Αθάνατο ελληνικό χάο. Τι κάνει επόμενο βήμα. Προφανώ και παίρνει τον Δήμαρχο, τον κύριο Σακελάριο. Τον παίρνει αρκετέ φορέ γιατί δεν απαντάει στο πρώτο τηλεφώνημα. Το σηκώνει λοιπόν ο κύριο Σακελαρίου. Πείτε μου, σα παρακαλώ, έχουν έρθει τα κλιμάκια να μαζέψουν. Γιατί εγώ σήμερα κινούμαι στην περιοχή και δεν έχω δει κάποιο να μαζεύει. Και βάζω μια ανοτελεία. Συγγνώμη, κρατήστε το εδώ που έμεινα. Κύριε Κώστα, ποιο θα μαζέψει τα ζωντανά, τι ενημέρωση έχετε εσεί. Η περιφέρεια. Η περιφέρεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και μου απαντά τα ζωντανά στους, ε, στους, στο χώρο σα. Στους... Ναι. Ο κύριο Αγγελέρο, λοιπόν, μου απάντησε λοιπόν ο άνθρωπο ότι ε, τα ζωντανά μέσα στι γειτονιέ είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία. Λέω τι εννοείται είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία. Θα πρέπει, λοιπόν, ο κόσμο, μου λέει, μόνο του να τα μαζεύει τα, τα ζωντανά και να ανοίγει τάφρου και να τα πετάει μέσα. Και εδώ, λοιπόν, θέλω να σταθούμε και θα διαβάσω εγώ ακριβώ το δελτίο τύπου, το οποίο διάβασα εχθέ, το οποίο αναφέρει η συλλογή και η μεταφορά του γίνεται με την εφαρμογή συγκεκριμένων υγειονομικών κανόνων. Δεν ξέρω αν έχει υγειονομικού κανόνε και ποιου κανόνε ακριβώ αυτό ο άνθρωπο, ο οποίο ταλαιπωρήθηκε από την πλημμύρα και ήταν περίπου 10 ώρε πάνω σε μια ταράτσα για να μην πνιγεί μαζί με τα παιδιά του. Ο ίδιο άνθρωπο λοιπόν που τώρα καθαρίζει το σπίτι από τη βρωμιά και δεν έχει γάντια ούτε μάσκα γιατί δεν του έχουν μείνει άλλα. Ο ίδιο άνθρωπο λοιπόν με αυτά εδώ τα χέρια που έχουν μοχθήσει όλη του ζωή και είναι 50 χρονών και σκέφτεται να πάει στη Γερμανία, αυτό ο λοιπόν πρέπει να πάει πίσω, να κλείσει τη μύτη του, να, με τα χέρια του, να μαζέψει τα νεκρά ζωντανά του και να τα πετάξει πού. Σε ποια χωρά θα τα πετάξει, αυτά που λιμνάζουν, που δεν μπορεί να ανασάνει. Συγγνώμη για τον τόνο τη φωνή μου, αλλά του ζω εδώ αυτού του ανθρώπου τρει μέρε. Δεν έχουν πάρει ανάσα. Κατερίνα, να σε ευχαριστώ δανά, πάρα τώρα. πολύ που τα αποκαλύπτεις όλα αυτά με τόσο γλαφυρό τρόπο όλη αυτή την ασυνενοησία των αρμοδίων αναρμοδίων, δηλαδή από αυτά που μας λες ντρέπεται και η ντροπή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πραγματικά. Μιλάμε τώρα κανονικά. Πηγαίνετε στον τρίτο, κατεβείτε στον πρώτο, ανεβείτε στον τέταρτο. Έτσι. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε ένα σημείο να πούν στου ανθρώπου να τα μαζέψουν μόνοι του τα ζωντανά και να τα πετάξουν πού μάντεψε, ε, με εντολή κυρία Κομιτσοτάκη, πάντα έτσι δεν γίνεται, κάποιος κράζει, βγαίνει κάτι γίνεται viral και μετά με εντολή κυρία Κομιτσοτάκη, με εντολή πρωθυπουργού τελικά... Τα νεκρά ζώα θα τα μαζέψει ο στρατό. Έβγαλε και σχετική ανακοίνωση ο κύριο Δένδια. Πάμε και λίγο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Που ο Σονούπο θα ζητήσουν την ψήφο μα τον Οκτώβριο. Γιατί αυτό θα γίνει. Βέβαια, Βέβαια, ο κύριος αγοραστός, ο οποίος πολύ μελετήθηκε αυτές τις μέρες, ο οποίος είναι ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, είπε ότι δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να ψηφίσουν πληρονοπαθείς τώρα τον Οκτώβριο, είναι too soon. Κύριε αγοραστέ μου, να σας πω κάτι, κάτι μου λέει ότι θα ψηφίσουν με πολύ προθυμία και με πολύ σοβαρά επιχειρήματα, ποιον θέλουν για περιφερειάρχη, για δήμαρχο, για τη δήμαρχο και για όλους αυτούς. Μπορεί να έρθουν ελασπωμένοι και άϊπνοι, μπορεί να έρθουν με ένα βρακί άνθρωποι, αλλά πιστέψτε με, θεωρώ ότι το μυαλό τους είναι πολύ καθαρό σε σχέση με το τι θα ψηφίσουν. Και εδώ να πω λίγο ότι και για μας έρχεται αυτή τη στιγμή, όλοι θα ψηφίσουμε τοπική αυτοδιοίκηση. Και όλοι θα κρυθούμε και μετά με αυτή την τοπική αυτοδιοίκηση θα ζούμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στο καθενό στη γειτονιά, το χωριό, το Δήμο, την πόλη, σημασία δεν έχει τόσο ακριβώ άμεση το κράτο όσο ο Δήμο του. Λοιπόν, επειδή μου είπα κύριο Αγοραστό, ο κύριο Αγοραστό μαζί με τον Δήμαρχο Τρικάλων και τον Δήμαρχο Βόλου και του Οντιδημάρχου ε, ερευνώνται με εισαγγελική εντολή του Αριού Πάγου για ολιγορίε. Δηλαδή, αν τα έργα που έπρεπε έγιναν αν τα έργα που έγιναν έγιναν σωστά ή με ξέρεις, με εκπτωσούλες, με κάνα κουμπάρο εργολάβο. Αν τα κονδύλια που έχουν πάρει από το κράτος, γιατί όλα αυτά ξέρετε, οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι δεν τα παίρνουν από την τσέπη τους ή από τη μάνα τους, τα παίρνουν από το κράτος και μιλάμε για εκατομμύρια. Αν λοιπόν αυτά τα λεφτά πήγαν εκεί που έπρεπε, δηλαδή σε ένα γερό γεφύρι, λέω εγώ, ή πήγανε σε κολονάκια, σε φωτάκια, σε γυρλάντε, σε φιωριτούρε, σε ομιλίε, σε πράγματα τα οποία δεν τα λε αντιπλημμυρικά έργα. Ο κύριο αγοραστό, να ξέρετε, είναι και λίγο έξαλλο με αυτό. Είπε ότι ευχαρίστω να με ερευνήσει όσο θέλει δικαιοσύνη. Καλό είναι, αλλά εγώ έχω κάνει τόσα έργα και τόσα έργα. Απλά δεν θέλουν να ψηφίσουν οι πολίτε εκεί τη περιοχή στι δημοτικέ άμεσα. Δηλαδή, όσο ακόμα κολυμπάνε οι άνθρωποι, παρέμενε κράζοα. Και αφού πήγα στην τοπική αυτοδιοίκηση, πάνω, γίνεται να μην κάνω ειδική μνήμα στον Αχυλέα. Τον Πέο. Γίνεται. Σε αυτό το, 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 δήμαρχο, τη μοναδική περίπτωση, προσωπικότητα θα έλεγα, δημάρχου, που δεν ξέρω αν έχει όμοιο του άλλο δήμο. Πώ ξεκίνησε το σόου, γιατί μιλάμε για σόου τώρα, έτσι όταν άρχισε ο Ντάνιελ να σφυροκοπά το βόλο, να βρέχει, ενώ έβρεχε και μπουμπούνιζε, ο Αχιλέας Μπέος ξεκίνησε κάπω έτσι το σόου του. Που πάνε όλοι αυτοί. Είναι για τρέλα αυτό που συμβαίνει. Εκατό φορές το είπαμε. Ρε είναι για τρέλα, πού πάτε! Κοιτάξτε εδώ που είναι το νερό, πού πάτε ρε όλοι εσείς! Δεν ακούτε, πού πάτε όλοι εσείς! Από χτες σας λέμε! Θα σπάσουν τα ποτάμια, ξέρετε τι νερό έρχεται! Πηγαίνετε στα σπίτια σας! Πού πάτε! Σαν σπίτια πηγαίνετε. Θα σπάσουν τα ποτάμια. Έρχεται πολύ νερό. Είναι γιατρέ, πού πάτε. Είναι αυτό το. Τι τρέλα είναι αυτή που πάτε, ρε, που πάτε, γυρίστε σπίτια σα με γαλότσες, με τέτοιο, μέσα στα αυτοκίνητα τώρα που περνάγανε στη βροχή. Δεν φαντάζομαι ότι κάποιο είχε ανοιχτό παράθυρο, επειδή να ακούσει το δήμαρχο, ένα ξάλλο, να του φωνάζει που πάρε, που πά. Μία μάλιστα το απάντησε, από ό,τι κατάλαβα, γιατί τα αυτοκίνητα πήγαιναν και λίγο σημειωτών, το πάει στο νοσοκομείο γιατί είναι νοσηλεύτρια γυναίκα. Συνέχισε όμως το σοου, αφού πνίγηκε πια ο Βόλος, πλημμύρισε το σύμπαν, βγήκε πάνω, καβάλασε μία μπουλντόζα και δεν εννοώ καβάλασε μία μπουλντόζα με στην καμπίνα, ενώ μπροστά στον εξκαφέα, στο εργαλείο αυτό, με κάτι νερά και κάτι πράγματα που μάλλον ήταν φαγητό, και έκανε το εξή. Κάτσε τον κόσμο το Μαγικό ήρθε και νερό. Εδώ, εδώ. Φονάξτε τον κόσμο, ε! Το νερό ήρθε και το φαγητό, νερό και φαγητό. Νερό και φαγητό, ήρθε, Κατέβασέ μας, να μας κατεβάσει εδώ. Ο στρατός εδώ είναι από πίσω. Ντελάλη στην πλατεία του χωριού. Ελάτε, έχω φέρει το νερό και το φαγητό. Σημειωτέων δεν υπήρχε κανεί γύρω. Έλεγε στου ανθρώπου οι οποίοι ήταν εγκλωβισμένοι, ξέρω στο δεύτερο, πείτε του να κατέβουν. Έχω φέρει φαΐ, έχω φέρει νερό. Μην φανταστείτε ότι είχε φέρει τόνου, έτσι. Πρέπει να ήταν 50 μπουκαλάκια νερό. Αυτό. Αλλά φώναζε του ανθρώπου, πείτε του, πείτε του να κατέβουν. Έχω φέρει φαΐ. Και βέβαια η συνέχιση του σοου ήρθε με τρίγκερ, με αφορμή τον τσίτωσε πάρα πολύ άσχημα τον Αλκίνο Ιωνίδη. Διότι ο Αλκίνο Ιωνίδη έκανε μια συναυλία στην Τεχνόπολη, περασμένη Δευτέρα, και ξεκίνησε τη συναυλία του λέγοντα τα εξή. Έρχομαι από την καταιγίδα. Έρχομαι από τη λάσπη, από τον ρημαγμένο παράδεισο, το πήλιο. Έρχομαι από τη λάσπη, του πνιγμένου ανθρώπου, τα πνιγμένα ζώα, τα πεσμένα δέντρα από τις κομμένες εθνικές οδούς, από την κομμένη, την καμένη, την πνιγμένη χώρα μας. Έρχομαι από τον Βόλο, που ο δήμαρχος της πόλης, πριν από τρεις μέρες, ο ανεκδίγητος αυτός δήμαρχος, ανεβασμένος σε μία μπουλντόζα, φώναζε στην ερημιά εκεί που δεν υπήρχε άνθρωπος, ήρθε το φαΐ και το νερό, ελάτε να πάρετε, για την κάμερα, κάνοντας προεκλογικό σποτ, μπάς και τον ξαναψηφίσει κανείς. Έρχομαι από τη χώρα που θα τον ξαναψηφίσουν όμω. Έρχομαι από τη χώρα που ξαναψηφίζουν δεκαετίε τώρα όσου μα ρημάζουν. Από τη χώρα χωρίς παιδεία, χωρίς υγεία, χωρίς πολιτισμό, χωρίς πρόβλεψη, χωρίς προετοιμασία, χωρίς πρόνοια, χωρίς έγνοια, χωρίς φροντίδα, χωρίς ευθύνη. Έρχομαι από τη λάσπη. Αυτά λοιπόν είπε ο Αλκίνος Ιωανίδης και ο Αχιλέας Μπέος, ο οποίος πιστεύω κράδαντα, ότι ήταν το ίδιο έξαλο και φώναζε με τον ίδιο τρόπο ακόμα και στο μευτήριο που γεννήθηκε στι νοσοκόμε. Δεν πιστεύω ότι έχει άλλο βόλιο, δεν πιστεύω ότι έχει άλλη εκδοχή. Ήρθε λοιπόν και έγινε έξαλο με αυτά που είπε ο Αλκηνοϊάνδη. Ανέβασε ένα ποστάκι που τον ηρωνευότανε ευαισθητούλη, τραγουδοποιό και τέτοια, αλλά κυρίω Απασφάλισε όταν τον έβγαλε ο Γιώργο Λιάγκα. Γιατί ο Ιωαννίδη τα έχει βάλει τόσο ένα. Ασχοληθώ ότι θα απαντήσω σε αυτό το νούμερο. Κάτσε, Έχετε... Γιατί μιλάμε για τραγικό νούμερο. Ναι. Και δεν μου δείξατε όμως πόσος κόσμος ήταν στη συναυλία και τη συναυλία αν την έκανε ο τύπος αυτός που είναι ε, δεν ξέρω τι είπε επιθύσεων και τι δεν πιστεύει ναι. για να βοηθήσει τους συνανθρώπους του. Όπως αντίστοιχα πήραν τηλέφωνο εδώ καλλιτέχνε, όπως είναι ο Αργυρός, ο Οικονομόπουλος ο Ιακοβίδη, η Ζευγαρά και άλλοι που δεν θυμάμαι τα ονόματά του να βοηθήσουν mm. με οποιονδήποτε τρόπο ή να στείλουν νερά ή φαγητά στους συνανθρώπους τους. Αυτό στη συναυλία τι την έκανε, για αρπαχτή ή για να βοηθήσει τους συνανθρώπους τους. Και τι κόσμος ήταν και ποιος τον ακούει. Ναι. Όταν λοιπόν είσαι σε μια περίοδο κρίσης, uh -huh. καταστροφής και έχεις ε, 150, 160, 170 χιλιάδες συνανθρώπους σου που άλλος λίγο, άλλος πολύ υποφέρει uh -huh. και έχεις συνεργεία που δεν μπορούν να καλύψουν αυτή την έκταση και είσαι υποχρεωμένος να θέσεις τον εαυτό σου Στου συνανθρώπους σου δίπλα να βοηθήσεις με οποιονδήποτε τρόπο κρίνεις εσύ. Ω άνθρωπος, όχι ως δήμαρχος, Ναι. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Συγγνώμη, εσεί βοηθήσατε ω άνθρωπο ή ω δήμαρχο. Ω ά... άνθρωπο βοήθησα. Αυτό αισθανόμουν. Ω δήμαρχο, ίσω να καθόμουν στο γραφείο μου ή στο σπίτι μου, όπω κάνουν πολλοί άλλοι. Ναι, αλλά ο Ιωαννίδη εδώ τώρα λέει ότι είσαι ένα. Τι με νοιάζει τι λέω. Ότι... Ότι... τον Ιωαννίδη κανένα. Ότι. Ε, ωραία, να ένα γενικά. νούμερο είναι ένα ναι. νούμερο που έχει μια κυθάρα. Ναι. Και απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων. Εντάξει, είναι καλό Καλός Καλό είναι για εσά. Για μένα δεν είναι καλό. Για μένα είναι καλό, κάποιο άλλο. Η υποκειμενική δόμη είναι καθενό για το τι αρέσει το τραγούδι. Η υποκειμενική, ωραία, αλλά ε, λέει ε, όμω. Τι με πήρατε τώρα για τον Ιωαννίδη. Όχι. Όχι. Α, προέκυψε τώρα, δεν ε, δε σα πήρα γι' αυτό. Γιώργο, εμένα με πήρε για να σε ενημερώσω για τα προβλήματα τη πόλη. Ωραία, θα το πούμε και σε Λέει όμω ο Ιωαννίδη ότι ό,τι κάνετε. κάνει τώρα με τον Ιωαννίδη και τον κάθε φλόρο. Εδώ θα ξαναθυμίσω ότι έρχονται δημοτικέ εκλογέ. Θα το λέω συνέχεια. Ή αυτοδιοκητικέ εκλογέ. Παιδιά, ο καθένα αλήθεια, α ψηφίσουμε ό,τι κριτήριο θέλει. Συνήθως παλιά, δεν ξέρω πάνω εσένα πώς ήταν γονείς και τέτοια, δεν ψηφίζανε κομματικά κι αυτό. Δεν του ένιωσε, ρε παιδί μου, αν ο άλλο ήταν άχρηστο, κανονικό μαυρογιαλούρο. Αν ήταν δεξιό και ψήφιζαν δεξιά, θα τον ψήφιζαν. Αν ήταν πασό και ψήφιζαν πασό, θα τον ψήφιζαν. Θεωρούσαν ότι είναι μία προέκταση τη κομματική του προτίμηση. Εδώ, επειδή δεν είμαστε οι γονεί μα και οι παππούδε μα, είμαστε άνθρωποι που. Έχουμε και ίντερνετ, να σα το πω διαφορετικά. Έχουμε μία παραπάνω θεωρητικά σοφία και γνώση, έτσι. Λέω ότι μην πάτε κομματικά. Μην πάτε τυφλά κομματικά πηγαίνετε με το συμφέρον τη περιοχή σα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μένετε, εγώ μένω ο Άνω Νέα Μύρνη, α πούμε. Ο άλλο μένει Πατήσια. Ο άλλο μένει στο Βόλο. Ο άλλο μένει στο Άργο. Έτσι. Έχει ήδη μια τετραετία του τοπικού σου άρχοντε. Είσαι ευχαριστημένο. Έχουν γίνει τα πράγματα όπω πρέπει. Σπά τα μάξι σου κάθε μέρα σε λακκούβε. Είναι μια λάμπα σβηστή 17 μήνε χωρί να έχει αλλαχτεί. Είναι πράγματα τη καθημερινότητά σου. Έτσι. Σπάει ένα αγωγό, έρχεται κάποιο να τον διορθώσει, ειδοποιείται κάποιο. Γενικά είναι πράγματα που αφορούν την περιοχή σου. Είναι παντού τραπεζοκαθίσματα, παντού, να μπορεί να περάσει. Κάνει κάποιο κάτι γι' αυτό. Αυτό να κοιτά. Όχι αν ο υποψήφιο είναι δεξιό, αριστερό, ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το αφήνω αυτό. Και αφήνω τον κύριο Κικίλια, παιδιά, που όπω ακούσαμε δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο λόγο παρέτηση. Εξαρτάται από τον κύριο Πρωθυπουργό και αν θέλει να τον κρατήσει ή θα είναι η φυγένεια, κάπως έτσι το υπονόησε. Και πάμε σε έναν άλλο υπουργό που παρετήθηκε πάνω μου. Πάμε στο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο οποίο στην ουσία παρετήθηκε γιατί γύρω από το όνομά του αναπτύχθηκε λέει, πολύ τοξικότητα. Και έπρεπε να παρετηθεί. Να δούμε λίγο γιατί αναπτύχθηκε πολύ τοξικότητα όμω. Γιατί όλο αυτό έγινε με αφορμή αυτό που προαναφέραμε, αυτή την τραγική, τραγική στιγμή που Δύο άτομα από το πλήρωμα του Blue Horizon δολοφόνησαν, τελεία, δεν υπάρχει άλλη λέξη. Δολοφόνησαν τον Αντώνη Καριώτη, ένα παιδί 36 ετών με ειδικέ ανάγκε, ο οποίο ανέβηκε τελευταία στιγμή στον καταπέλτη, το έχουμε δει όλο το βίντεο. Τον σπρώχνουνε, ξαναπάνε ανέβη, τον ξανασπρώχνουν, τον πετάνε στα πόνερα, τα οποία για όποιον ξέρει, και όλοι διαβάσαμε ότι είναι ένα πλυντήριο που δεν σώζεσαι, όταν έχει ξεκινήσει το πλοίο αυτά τα πόνερα, και φεύγουν το κοιτάνε που πνίγεται και φεύγουν. Αυτό λοιπόν είναι το περιστατικό, έτσι. Ο Μιλτιάδη λοιπόν Βαρβιτσιώτη, στην πρώτη του έτσι, αντίδραση μετά από αυτό το περιστατικό, και ενώ έχει κυκλοφορήσει το βίντεο, προσέξτε, και θέλω όλοι να καθίσουμε να σκεφτούμε για δύο δευτερόλεπτα, αν δεν υπήρχε αυτό το βίντεο, ποια θα ήταν η εικόνα. Θα σα το θυμίσω λίγο πιο κάτω με ενεχητικό. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και τελικά οδήγησε στην παρέτησή του που έγινε και δεκτή. Υπάρχουν αυτοί που θρυνούν τον αδικοχαμένο και υπάρχουν και αυτοί που θρυνούν για αυτούς που πήγαν να βγάλουν να κάνουν τη δουλειά τους, να φέρουν πίσω ένα μισθό, ένα μεροκάματο και σήμερα βρίσκονται κατηγορούμενοι για δολοφονία. Άκουσες πάνω ε, που οι φουκαριάριδες πήγαν για το μεροκάματο και βρέθηκαν λέει ένοχοι για δολοφονία. Πάμε να ακούσουμε λίγο τους φουκαριάριδες, γιατί βγήκαν και αυτά τα ηχητικά παιδιά. Αυτοί οι φουκαριάριδες, λοιπόν, με μεροκαματιάριδες, που ο κύριο Βαρβιτσιώτης με μια λογική εξίσωσε ό,τι και να λέει με τον άνθρωπο που δολοφόνησαν, υπάρχουν καταγεγραμμένοι να λένε διάφορα πράγματα, τα οποία ηχητικά σου σηκώνεται τη τρίχα και σε εξοργίζει χίλιες φορές παραπάνω το κάθε ένα ηχητικό. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο. Γιατί την ώρα που έφτασα από τον κάμπο, ήταν μου. Δεν το έφτασα, δεν το Και το Το εκεί από το και το Έκοψα και την κίνηση. Κατευθείαν έκανα κράτη για να μειώσω τα απόδερα. Και ξέρω τι Εγώ τον Και μάλιστα και τον και το έγκυρο. Η φόρμα του από το έγκυρος. Και ο αξιωματικός Του λέω, έξω, Ο τον να βγει έξω, βγαίνει αυτό ήταν απ' έξω. Ναι, αυτό είχαμε κλείσει. Είχαμε κλείσει τα πέτρε. Τον οχημάτων, ναι. Να αυτό ήταν στην πίτα, καθότανε και μετά πήρε δρόμο να μπει μέσα. Τελευταίο, τελευταίο. Είχε ξεκινήσει και προχωρούσε το δαφόρμα μπροστά. Είχαμε μολύσει, ναι. Κύρω ξαφνικά τα παιδικά με έναν επιβάτη ο οποίο προσπάθησε να μπει μέσα στο πλοίο, εγκλίστρισε. Δεν με βλέπει καλά. Η εικόνα που δίνουν σε αυτό το πρώτο είναι ότι γλίστρισε, έπεσε. Τον λένε και παλαβό, ένα παλαβό ήταν, λέει. Στην ουσία ότι έπεσε μόνο του. Και του φώναζαν οι άλλοι κολύμπα, κολύμπα. Εάν δεν υπήρχε λοιπόν το βίντεο, και το ξαναλέω, όλοι θα νομίζαμε, εάν βγαίνανε αυτά τα ηχητικά, ότι ο άνθρωπο γλίστρησε, έπεσε, πνίγει, τι να κάνουμε, είχε ξεκινήσει το πλοίο, τι να γίνει. Πάμε να ακούσουμε και ένα δεύτερο, πάλι από αυτού του μεροκαματιάριδε, από τον ύπαρχο, το οποίο εμένα ρε παιδί μου, μου σπασαγγείω στο κεφάλι από τα νεύρα μου. Για πάμε. Εγώ νόμιζα ότι δεν είχε ότι... ότι ήταν από το Μαύρο, ότι ήταν Σαλός. Γιατί καθόταν εκεί απ' έξω και γύριζε γύρω γύρω Αλλά δεν μας έδειξε κανένα συγκεκριμένα Εμένα το μόνο που μου είπε εγώ Φωτιστές Νόμιζε λέει ότι είναι μαύρος εκεί η Πακιστανός Άρα αν ήταν μαύρος ο Πακιστανός Δεν θα είχε τόσες τύψεις ρε παιδί μου Δεν θα είχε γίνει και τόσο χαμός Άμα ήταν μαύρος ο Πακιστανός τον πετάγαμε στη θάλασσα Παιδιά πραγματικά αυτό είναι ένα πράγμα που εγώ προσωπικά αυτό το βίντεο ειλικρινά σας μιλάω, υπάρχουν βράδια ακόμα που το βλέπω στον ύπνο μου, που μου κάνουν φλασάκι, γιατί δεν είναι μόνο η πράξη, δεν είναι μόνο ο τσαμπουκάς που έγινε και το πετάξανε στη θάλασσα, που αντίκειται σε οποιοδήποτε κανόνα νόμο, αυτοσύνης, λογικής, ανθρωπιάς, δεν παίζει, και ειδικά από ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ καλά τα νερά που συμβαίνουν ακριβώς κάτω από ένα καράβι που ξεκινάει. Άστο αυτό. Η συνέχεια που τον κοιτάνε Μπαίνουν μέσα, προφανώ ενημερώνουν τον πλοίαρχο, όπω έχει φανεί, εξού και είναι όλοι κατηγορούμενοι. Και φεύγουν. Φεύγουν και δεν ειδοποιούν καν το λιμενικό ότι κάτι έχει γίνει. Και όλο αυτό στο λιμάνι του Περέα, που δεν υπήρχε το λιμενικό εκείνη την ώρα, έξω και καρατομήθηκαν άνθρωποι και από το λιμενικό σώμα. Γιατί πρέπει να υπάρχει πάντα λιμενικό στην ώρα που ξεκινάει ένα καράβι. Με άλλο καράβι δίπλα. Ακούσατε που λέει ότι ο... φώναζε και ο καπετάνιο του Έλληρο δίπλα. Ένα άλλο καράβι. Ότι έχει πέσει άνθρωπο στη θάλασσα. Λοιπόν όλη, όλη αυτή η φρικωδία, πραγματικά είναι κάτι για το οποίο έπρεπε να πέσουν κεφάλια. Πέσαν κεφάλια και λίγα πέσανε. Ο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, λυπάμαι, αλλά δεν μπορεί να λε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί, όχι γιατί δεν φρόντισε ο επικοινωνιολόγο σου, γιατί δεν γίνεται εσύ, σαν άνθρωπο λογικό, να έχει δει αυτό το βίντεο, παιδιά, και να λε αυτό το πράγμα. Και μια και λέω να έχει δει το βίντεο και να λε αυτό το πράγμα, ρε, πάνω πόσο βόθρο βγήκε με αυτή την ιστορία στα social media. Πόσοι έσπευσαν να πούν και αυτός γιατί πήδηξε ήταν παράνομος και αν είχε εισιτήριο σαν επιχείρημα. Σαν σοβαρό επιχείρημα του γιατί σκοτώσαν έναν άνθρωπο. Δεν χρειάζεται καν να σας πω τη νομικά βάση του νόμου της ναυτοσύνης αν πατήσεις τον καταπέλτη ή είσαι πλέον επιβάτης του πλοίου και οτιδήποτε και να συμβεί ανήκει σε αυτούς και στο λιμενικό. Δηλαδή δεν ξέρω πώς να σας τα εξηγήσω. Μετά άρχισαν τα ίδια, τα ίδια και για τους άλλους που αυτό το άφησα λίγο απ' έξω, αυτούς τους ερήφιδες του Εύρου, αυτά τα φοβερά άτομα οι οποίοι βγήκανε και μαζεύανε μετανάστες με τη δικαιολογία μόνοι τους ότι είναι μπριστές, και όταν πια κυκλοφόρησαν τα βίντεο, γιατί δεν ήταν ένα, ήταν δύο διαφορετικά τα βίντεο. Ο δεύτερο είπε ότι του μάζεψε γιατί ήταν. να του μυρίσει, θέλει, δεν θαγκώνει. Ότι ήταν τραυματισμένοι να του βοηθήσει. Του είχε πεταμένου κάτω και δεμένου. Και ο άλλο είπε ότι είναι μπριστέ. By the way, δεν ξέρω αν έχετε, ρε παιδί μου, κάποια εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη του αθώωσε του μετανάστε. Ότι δεν είναι μπριστέ, δεν βρήκαν τίποτα. Αλλά είχατε όλοι σπεύσει να λέτε ότι καίνε τα δάση μα και ο Εύρο είναι εγκαταλελειμμένο ισχύει ότι είναι εγκαταλελειμμένο. Ισχύει ότι τα χωριά μπορεί να περνάνε δύσκολα με όλο το μεταναστευτικό κύμα. Από πού και πού αυτό συνιστά δικαιολογία για αυτά τα να μην πω τα αποβράσματα αυτού του ερήφηδε. Και βγαίνετε σοβαροί άνθρωποι που σα παρακολουθώ στα social media να λέτε Α πάρουν επιτέλου οι κάτοικοι τον νόμο στα χέρια του. Πού στον πλανήτη και στην ιστορία αυτό έχει οδηγήσει σε κάτι καλό, σε κάτι χρήσιμο. Αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, δεν κάνω κατήχηση, αλλά αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία που σας πιάσατε να λέτε ναι, αλλά τώρα και αυτό τι πήδηξε στον καταπέλτη, δεν είχε στήριο ή εντάξει, έχει ξεφύγει η κατάσταση στον Εύρο κάποιο θα του μαζέψει, θέλω λίγο να κοιταχτείτε. Θέλω λίγο πραγματικά να μιλήσετε με ένα φίλο σα, με έναν ειδικό, γιατί δεν είναι λογικέ σκέψει αυτέ. Αλήθεια σα το λέω. Όση αγανάκτηση και να νιώθετε. Επίση, για το παιδί που δολοφονήθηκε στον Blue Horizon, ποια αγανάκτηση. Είναι αυτό που σα λέω. Εάν η κομματική σας προτίμηση σας τυφλώνει τόσο πολύ που πάτε να υπερασπιστείτε καταστάσεις και γεγονότα που δεν χρήζουν υπεράσπιση, δεν γίνεται να τα Να κοιταχτείτε. Μια και πήγαμε ως τα κόμματα και στις κομματικές προτιμήσεις. Ενώ λοιπόν εγώ διακοπάριζα, ενώ λοιπόν εγώ ήμουνα κάτω από αυτό το ιερό αλμυρίκι της Ηρακλιάς, γιατί εγώ ιερό το θεωρώ το αλμυρίκι μου, Εγένετο το Κασελάκη. Μα προέκυψε, παιδιά, ο Στέφανο Κασελάκη. Και θέλω εδώ να κάνω λίγο κομπασμό, διότι πάνω θυμάσαι ότι εμεί τον Κασελάκη σε αυτό το podcast τον έχουμε αναφέρει before it was cool. Mm. Θυμάσαι το σκηνικό με τον βουλευτή τη Νίκη που κράδενε ένα γκέι ζευγάρι και έλεγε ότι αυτό δεν είναι πρότυπο οικογένεια. Και ήταν ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ δίπλα που έλεγε: Εγώ δεν έχει το διαβατήριό μου την ίδια αξία, εγώ δεν είμαι Έλλην. Αυτό ήταν ο Στέφανο Κασελάκη. Αλλά τότε δεν είχε βάλει υποψήφιο για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Μου το έχετε στείλει, παιδιά, πάρα 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 πολύ. Να σας πω τι γνώμη έχω για τον Στέφανο Κασελάκη, πώς μου φαίνεται ο Στέφανος Κασελάκης. Η αλήθεια, παιδιά, είναι ότι δεν έχω δημορφώσει ακριβώ γνώμη, όσο και αν έχω προσπαθήσει. Εντάξει, μου κάνει λίγο και κεν. Προς Θεού, ντροπή, ντροπή και έσχος αυτό που έγραψε ο Δημήτρης Δανικά που τον είπε Μπάρμπι, του ΣΥΡΙΖΑ, μπορούσε να τον πει και εν του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν ήθελε να υπονοήσει αυτό που υπονοεί. Θεωρώ ότι ένα openly gay άνθρωπο, λοιπόν, για να αφήσω στην άκρη τον Δημήτρη Δανίκα, ένα openly gay άνθρωπο είναι πολύ χρήσιμο πράγμα στην ελληνική πολιτική και μακάρι και σε αρχηγία κόμματο. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Θεωρώ όμω ότι από ένα σημείο και μετά πήγε πολύ ξανθοπουλικά. Αυτό το με πολεμάνε όλοι. Η βασιλάκη Καήλα κατάσταση, τον πολεμάνε όλοι. Ε, Λίγο στο σποτάκι, γιατί εννοείται ότι είναι social media δημιουργία. Το πήγε μόνο social media, έτσι δεν έχει ασχοληθεί περαιτέρω. Το πήγε γρήγορα και social media για να προλάβει τι εκλογέ του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίε αναβλήθηκαν λόγω των πλημμυρών και τι έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή συγκεκριμένα. Πήγε λοιπόν και ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του με ένα σποτάκι στα social media, που εμένα όλο αυτό με το ε, καθαρά χέρια. Ε, δεν είμαι επαγγελματία πολιτικό που είπε. Το προκοπή, σαν έννοια μου θύμισε πολύ Τσίπρα και μου θύμισε και πιο παλιέ εποχές αρχέ Πασόκ. Έτσι. Ε, όλο αυτό το κομμάτι τώρα με το αυτοδημιούργητο εφοπλιστή που φυσικά έγινε αντικείμενο άπειρων memes, ε, με τα σπουδέ στην Αμερική, με όλο αυτό με το ότι είμαι open gay και με πολεμάνε, δεν έχω καταλήξει, παιδιά, λοιπόν, εγώ πραγματικά, αν είναι. Μου θυμίζει και λίγο AI, να σας πω την αλήθεια. Μου θυμίζει λίγο σαν να είναι δημιούργημα, όχι κανονικός άνθρωπος, που ήρθε και με τη μία μας τα όλα, είμαι αυτοδημιούργητο έχει γίνει αυτό. Το παραδικαστικό κατέστρεψε του γονεί μου. Δηλαδή κάπως σαν να παρέμαθα πάρα πολλά πράγματα γι' αυτόν. Αν είναι αυτό που σας είπα λίγο ξανθοπουλικός, αν είναι βαρουφάκι, μου έκανε και λίγο βαρουφάκι vibes, μοντερνιτέ και τα λοιπά. Χωρί την ουτοπία του βαρουφάκι, εντάξει, χωρί χωρίς, χωρίς τι Δημητρέ. Αυτό να το πω είναι πιο ρεαλιστή, πιο πραγματιστή. Πάντω τα ρέξα νερά και στο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ. Ε, Όλε τι ισορροπίε, γιατί εκεί που είχαν μετρηθεί μεταξύ του Αχτσιόγλου, παπά, τζουμάκα, μην ξεχνιόμαστε τσακαλώτο, τσουπ, ένα κασελάκι. Ο οποίο είναι, ξαναλέω, ωραίο σακέν, είναι πολύ social media friendly. Αυτή οι μερικοί είναι πιο δυσκίνητοι. Ο Στέφανο Τζουμάκα δεν φαντάζομαι, ονόματο και όλο του Κασελάκη, ότι θα κάτσει να κάνει TikTok. Δεν το νομίζω. Βέβαια δεν λέω τίποτα, γιατί έχω δει άλλου και άλλου να κάνουν TikTok πολιτικού. Θυμάστε την προεκλογική περίοδο. Τάραξε τα νερά. Μα τάραξε και στι αναφορέ σε Τσίπρα και πολλάκι, γιατί έχει πει πολλάκι ότι ο Πολάκη είναι αυτό που τον έφερε στην ουσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, και μετά μα τάραξε, παιδιά, όλου, με τη Μακρόν με αυτό το φανταστικό σποτάκι, το οποίο εδώ και λίγε μέρε. Πάει και έρχεται, πάει και έρχεται και προσπαθείς να το δεις και προσπαθείς να καταλάβεις τι στο διάλογο σκεφτόταν αυτός ο άνθρωπος, αλλά δεν μπορείς, διότι πήγε στη Μακρόνησο, άρχισε να κάνει ένα οδηπορικό σαν τον ευτύχη μπλέτσα, να περπατάει, να λέει για το διχασμό, για την Ελλάδα που είναι κομμένη στα δύο, να λέει για αν αναφέρει επώνυμους αριστερούς που... Εξορίστηκαν και βασανίστηκαν στη Μακρόνησο και ξαφνικά έχει και γκέστ, έχει και καμία εμφάνιση. Βέβαια. Είναι ένα ο οποίο μοιάζει με το Super Mario. Είναι ακριβώ δημένο το Super χωρί το καπελάκι. Και είναι ο Ναύρχο Αποστολάκη. Είναι ο πρώην αρχηγό Γεθά. Δεν είναι ένα random ψαρά με ένα καϊκί, ο οποίο όταν ρωτήθηκε τι, γιατί, γιατί, συμμετείχατε σε αυτό το βίντεο, είπα Γιατί πώ πήγαινε, είχε 9 μποφόρ, τον πήγα. Καπετάν Αντρέα Ζέπο, κανονικά. Φυσικά δεν αντέδρασε καλά ο κόσμο και κυρίω δεν αντέδρασε καλά ο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Από του πρώτου έτσι που δήλωσαν την ένστασή τους ήταν ο Πέτρος Κόκαλης, ο οποίος τουίταρε «Η Ελλάδα δεν κόπηκε στα δύο στο νέο Παρθενώνα. Η Ελλάδα είναι κομμένη στα δύο επειδή είναι πλημμυρισμένη η εθνική οδός μια εβδομάδα μετά το φαινόμενο. Από εμένα είναι όχι». GNTM, ξεκάθαρο από εμένα είναι όχι. Επίση θέλω λίγο να πω εδώ. Εμένα, ε, ε, το σκέφτηκα, ρε παιδί μου, και μου φάνηκε λίγο αστείο. Γιατί ο Πέτρο Κόκαλε είναι ένα πάρα πολύ πλούσιο εκατομμυριούχο, μπορεί και παραπάνω αριστερό, ο οποίο βρίζει έναν άλλο αυτοδημιουργητό εκατομμυριούχο αριστερό εφοπλιστή. Ε, γιατί μακρόνισο και από μένα είναι όχι. Και χρησιμοποιεί ορολογία GNTM, λίγο σουραλισμό και μέσα σε όλα αυτά ο Ναύαρχο Αποστολάκη, δημμένο Σουπερμάριο. Δηλαδή κάπω οκ. Okay, ο Ευκλήθη, τα ήταν κατά τη πιο απότομος, πιο απόλυτος, ο οποίος δεν είναι και όλα συνήθως, αλλά πάμε να ακούσουμε τι είπε σε μια συνέντευξή του. Εγώ δεν θέλω και δεν έχω σχολιάσει. Έχω αποφύγει όσο μπορώ να σχολιάσω ε, του συνεποψήφιου μου, γιατί δεν του θεωρώ αντίπαλο. Αλλά αυτό που έγινε με τον κύριο Κασελάκη στη μακρόνησο δείχνει μια έλλειψη γνώση τη ελληνική ιστορία και τη ε, ιστορία τη ελληνική αριστερά. Ε, δείχνει μια αίσθηση έλλειψη, έλλειψη συναισθηματική νοημοσύνη, ε, γιατί νομίζω. Εμεί που ήμασταν στη διαπραγμάτευση, στη χρεοκοπία, που περάσαμε, αυτά που περάσαμε με το Σόιμπλε που ήθελε να μα διώξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να, να οδηγήσει σε μια καταστροφή της χώρα, δεν το βάζουμε καν στην ίδια μοίρα με τους ανθρώπου αριστερά που ήταν στα ξερονήσια. Θεωρούμε δηλαδή είναι τόσο διαφορετικό αυτό που τραβήξαν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα αυτό ήταν, ήταν ένα μεγάλο λάθος Και εγώ ζητάω συγγνώμη εκ μέρου του όλων ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτή δεν είναι η μεγάλη εικόνα. Ζήτησε και συγγνώμη εξ ονόματος όλων στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάντεψε ποιον εκνεύρισε αυτό. Ε, τον Παύλο Πολάκη φυσικά. Όποιο Παύλο Πολάκη έγραψε φυσικά στα social media. Προφανώ και δεν ζητάει συγγνώμη εξ ονόματό μου Ευκλήδη. Δύο θαυμαστικά. Δεν έχει απολύτω καμία τέτοια εξουσιοδότηση, ούτε λέω Θεού δικαίωμα. Δύο θαυμαστικά. Ορθώ έπραξε ο Στέφανο και πήγε. Ορθώ είπε αυτά που είπε. Ένα θαυμαστικό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σημενόμενο εδώ. Ιστερόγραφο παραθέτω σε φωτογραφίε μια ανάρτηση του Ιάννη Γκόλλιο που συμφωνώ. Η οποία εξηγεί γιατί έκανε καλά ο Στέφανο Κασελάκη. Μέχρι και η κυρία που τη είπαν ότι αν υπάρχει και τίθεται θέμα διάσπασης με αφορμή όλη αυτή τώρα την κόντρα με τον Κασελάκη και τη Μακρόνισο, είπε ότι καμιά φορά η διάσπαση δεν είναι κακό πράγμα. Με αυτό λοιπόν πάντω το κλίμα, παιδιά, πάει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογέ την Κυριακή που μα έρχεται. Που σημαίνει ότι το βράδυ, απόγευμα βράδυ τη Κυριακή, θα ξέρουμε. Αν θα δούμε πώς ήταν το επεισόδιο του Game of Thrones, ο κόκκινος γάμος ήτανε, κάπως έτσι. Αν θα δούμε σημεία και τέρατα, αν θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ οι χαμένοι ή πολύ χαμένοι, αν θα είναι μάχη στήθο με στήθο, αν, αν, αν. Εγώ, επειδή λοιπόν με ρωτάτε και τον Κασελάκη, έχει κάποια καλά στοιχεία, χρήσιμα στην πολιτική. Θεωρώ όμω ότι. Ας πούμε τώρα σε κάποιες προεκλογές του ομιλίες όπως αυτή που θα σας βάλω να ακούσετε λίγο, ε, είναι λίγο απλοϊκά παιδί μου φιλολαϊκός ή και λαϊκιστής. Για πάμε να τα ακούσουμε. Στα κανάλια τέλος επιδοτήσεις. Πάνε και πέρα και το μία του ελληνικού λαού χωρίς Οι των βουλευτών, τέλος οι των βουλευτών. Τα καταδιά τους τέλος οι καταδιά Οι διορισμοί των πολιτικών στα νοσοκομεία, τέλος κι αυτό. Επιτέλους να υπάρχει καθαρότητα στον τόπο. Δεν θέλει κανεί να γυρίσει πίσω όταν πρέπει να ζήσει έξω όταν πρέπει να μπει στη λαμογιά για να πάει μπροστά. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα που θέλουμε. Η Ελλάδα που θέλουμε είναι η επιλογή μα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μεγαλώνει, μεγαλώνει μαζί σα κάθε μέρα. Αν καταφέρει να ξενοδοτιάσει αυτό το σύστημα των δικαστικών και των δημοσιογράφων, τότε θα μπορέσει να πάρει μπροστά η Ωραία, εγώ στάνω. Εγώ στάνω, αλλά πρέπει να ψηφίσετε. Πρέπει να ψηφίσετε, γυναίκη. Έτσι αρχίζει και, οικογένειες και να πείτε οικογένειε και μήνους να Γι' αυτό ήρθαμε να, να σας ναι, ακούσουμε, σε για να σας ψηφίσουμε την Κυριακή. Ακούσατε, θέλει να μας ξεδοντιάσει. Του δημοσιογράφου, εγώ δεν τον αλλάζω το στράτη, το δικό μου τον οδοντίατρο, κύριε Κασελάκη, για εσά, και του δικαστέ. Και μάλιστα πάνω, οι δικαστέ πειράχτηκαν. Δεν είναι ότι δεν το είδαν το βίντεο, και το είδαν το βίντεο και έβγαλαν και ανακοίνωση η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Στην οποία μεταξύ άλλων γράφουν η άνω δήλωση του κυρίου Στέφανου Κασελάκη, δηλαδή προσώπου που διεκδικεί σημαντικό θεσμικό ρόλο στο δημοκρατικό πολίτευμα τη χώρα μα, ο οποίο με την απάντησή του προσυπογράφει τι πιο πάνω τοποθετήσει, αναφέρονται σε αυτά που σα είπα το ξεδόντιασμα, διαμηνύοντα ουσιαστικά ότι γουστάρει να ξεδοντιάσει το σύστημα των δικαστικών και των δημοσιογράφων, δεν συνιστά ούτε κριτική ούτε και πολιτική τοποθέτηση. Αντίθετα, αποδεικνύει άγνοια και έλλειψη ενσυναίσθηση περί της λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Καταρχά, ότι ανάγκασε οι και δικαστέ να γράψουν σε ανακοίνωση γουστάρι και ξεδοντιάσει είναι ήδη αρκετό. Αλλά να σταθούμε και στο ότι ο Ευκλήδη Τσακαλώτο τον κατηγόρησε για έλλειψη συναισθηματική νοημοσύνη και εδώ λένε στην ουσία οι δικαστές ότι έχει έλλειψη ενσυναίσθησης. Βέβαια, ο Στέφανος Κασελάκης προχωρά ακάθεκτος γιατί το πλάνο του είναι διαφάνεια, τάξη, πνεύμα και ηθική. Παιδιά, αυτά είναι ρε παιδί μου ωραία τσιτάτα. Είναι πράγματα που όλοι θέλουμε να ακούσουμε. Θε να ακούσει ότι θε να ζήσει σε μια χώρα χωρί διαφθορά. Απλά όχι τόσο απλοϊκά. Όχι τόσο φωναχτά. Όχι με έναν τρόπο πάνω σε ένα καφάσι φωνάζοντα κάτω οι κλέφτε, ζήτω εμεί, ζήτω η διαφάνεια. Τέλο πάντων, σα ξαναλέω ότι θα δούμε την Κυριακή. Εγώ ακόμα η έφη μου είναι πιο συμπαθή, η έφη Αχτσιόγλο. Χωρί ούτε να ψηφίζω φυσικά την Κυριακή, ούτε να είμαι κομματική ξεκάθαρα προ μία ή άλλη κατεύθυνση, λέω τελείω από το κεφάλι μου πώ μου φαίνονται οι υποψήφοι. Η Εφη Αχτσιόγλου έχει τη δική μου προτίμηση, εφη Αχτσιόγλου. χωρι ουτε να λέω μου πω μου φαινονται οι υποψηφοι η εφη αχτσιογλου εχει τη δικη μου προτιμηση χωρι να λεω οτι ο ξέρω εγώ, δεν, κάνει, δεν κάνει. Απλά τα μέχρι τώρα δείγματά του είναι πολύ πρόχειρα, πολύ γρήγορα, πολύ υπερβολικά. Έχουμε και άλλα όμω το Σαββατοκύριακο. Έχουμε πολιτικά δρόμενα. Διότι ο κ. Μητσοτάκη, μετά από αρκετέ αναβολέ, πάει επιτέλους στη Θεσσαλονίκη, πάει ΔΕΘ. Και εκεί που θα πήγαινε φορτωμένο, όντω, τον Βασίλη, με δωράκια, market pass, αυτό με του ταξιούχου, παροχέ, ρε, παιδί μου, τώρα θα ανέβει να πάρει πίσω Γιάννη τα καράβια, γιατί δεν μπορεί προφανώ να δώσει και όλα αυτά τα πράγματα και να βρει τα 2,2 δι που ξανά, δεν μα τα έδωσε τσέπη η Ούρσουλα. Και κάπω να μπορεί να γίνουν κάποια έργα, να μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν τι αποζημιώσει του. Οπότε δεν θα πει αυτά. Δεν ξέρω τώρα τι θα πει, γιατί σίγουρα όχι στη ΔΕΘ, θα δώσει και συνέντευξη και ομιλία. Αλλά λένε ότι μετά τη ΔΕΘ, αν έχει πρόθεση να κάνει κάποιου άλλου ανασχηματισμού, λέω εγώ τώρα, όπω είπε ο κύριο Κικίλια, ότι είναι στο χέρι του κυρία Κομτσοτάκη η δική του θέση, θα του κάνει μετά τη ΔΕΘ. Παιδιά, δεν ξέρω, μην πάθει τίποτα πάλι ο Άριστο Πορτοσάλτε και. Ξανακάνει αντιπολίτευση του κύριο Κομιτσοτάκη. Γιατί πραγματικά μεταξύ των άλλων που σα έλεγα, what the fuck πραγμάτων που άκουσα όλο αυτό το διάστημα, ήταν και αυτό. Πρέπει να μπει τέλο στο ξεχαρβάλωμα. Έχουμε ένα γενικό ξεχαρβάλωμα. Και έχω την αίσθηση ότι το τελευταίο δίμηνο η κυβέρνηση τα έχει χαμένα. Εγώ κάνω έτσι το προσεγγίζω το θέμα. Αντιλαμβάνομαι ο Πρωθυπουργό ε, έχει στραμμένο το ενδιαφέρον του κάπου αλλού. Εμεί αυτό που θέλουμε και γι' αυτό ψηφίστηκε για να το κάνω πολιτικό το σχόλιο. Ένα από του κυρίου λόγου που η κοινωνία, η πλειοψηφία τη κοινωνία, έδωσε το 41% σε δύο θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη Είναι η κανονικότητα εντα... και σε... Με διαφορά 20 μονάδων που λέμε κατακέφαλα στον ΣΥΡΙΖΑ Είναι γιατί η κοινωνία είπε Μητσοτάκη εσύ θα στρώσεις την καθημερινότητα Δεν το έχουμε δει ακόμη κυβε... Γι' αυτό λέει η κυβέρνηση Τσαλαβουτάει τώρα σε μια κατάσταση εδώ και καιρό Τα έχει χαμένα Κάποιο πρέπει να αναλάβει τη συγκρότηση του κράτους ξανά δεν μπορεί ο κύριο Μισοτάκη. Έχει ενδιαφέροντα άλλα ενώ προσανατολισμένο ενδιαφέρον, ξέρω εγώ, στα ελληνοτουρκικά, σε άλλα διεθνή θέματα. Οκ. Okay. Να έρθει άλλο από την κυβέρνηση να αναλάβει, να μαζευτεί αυτό το χάλι που βλέπουμε γύρω μα. Δεν ξέρω, ήταν σαν να τον έπιασε μια τρέλα. Δεν το έχει κάνει ποτέ τόσα χρόνια. Αλλά λες ότι άμα ακόμα και εκεί παίζει έστω και έτσι κάποια αντιπολιτευτική νότα, φαντάσου τι κατάσταση είμαστε όλοι σω όμω δεν έχει τίποτα από όλα αυτά σημασία. Πραγματικά τίποτα από όλα αυτά σημασία πάνω μου. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί είναι η ώρα και ο ορισμό του Κώστα Μοναχού. Είμαι τρελό και ό,τι θέλω κάνω. Και δεν με πιάνει και κανένα Είμαι τρελός και ό,τι μ' αρέσει κάνω. Εγώ είμαι παράνομο. Εγώ είμαι και ο νόμο. Γιατί είπα ότι είναι ο ορισμό του Κώστα Μοναχού. Αν παιδί μου σου έλεγα να μου πεις έτσι από την παγκόσμια πολιτική σκηνή δύο τρελούς έτσι, που δεν είναι πολύ στα καλά του, είναι λίγο επικίνδυνοι. Ποιους θα μου λέξεις, θα μου λέξεις το Βλαδίμιρο και το Κιμ Γιονγκούν. Αυτοί οι δύο κολοσσοί τη λογικής συναντήθηκαν. Συναντήθηκαν μάλιστα στο νέο κοσμοδρόμιο του Βαστότσνη όπου ο Κιμ ξεκίνησε τη Δευτέρα να πηγαίνει με τρένο πολυτελές τεθωρακισμένο στα 12 χρόνια που είναι στην εξουσία, κάτι τέτοιο όμω, 12-13 χρόνια, έχει βγει όλε και όλε 6 φορέ να κάνει επίσκεψη σε ξένου ηγέτε, τι 4 στην Κίνα. Και τώρα πήγε Βλαδίμυρο, λοιπόν, με τρένο, το θωρακισμένο, του πήρε μία μέρα να φτάσει, έφτασε την Τρίτη. Εννοείται ότι υπήρχαν μπάντε, φιλαρμονικέ, η χειραψία του παιδιά μπροστά στι κάμερε κράτησε 40 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Αν καθίστε και μετρήσετε τώρα 40 δευτερόλεπτα, ένα, δύο, είναι ατελείωτη αυτή η χειραψία. Καθίσανε και τα έπανε τέσσερις ώριτσες, συμφώνησαν να ανταλλάξουν τεχνογνωσίες, κυρίως ο Κιμ να ξέρεις, ενδιαφέρεται να μάθει να εκτοξεύει δορυφόρους και πυράβλους, γι' αυτό πήγανε και στο κοσμοδρόμιο εκεί πέρα, στο νέο κοσμοδρόμιο. Ο Βλαδίμηρος θέλει να πάρει τώρα όπλα και πυρομαχικά για το συνεχιζόμενο 18 μήνες μην ξεχνιόμαστε, πόλεμο με την Ουκρανία. Η Ουάσιγκτον τους προειδοποίησε και δες πόσο την υπολόγησαν να μην δοθούν όπλα από την Βόρεια Κορέα στην ε, Ρωσία. Παρόλα αυτά, μαντέψτε τι θα γίνει. Και κατέληξαν με τον Γκίμ να λέει και να αποκαλεί ιερό τον πόλεμο του Βλαδίμηρου προς τη Δύση και να τον διαβεβαιώνει ότι οι δύο χώρες θα δώσουν μαζί τη μάχη ενάντια στον υπεριαλισμό. Γι' αυτό σας λέω. Όλα αυτά που είπαμε πριν μπορεί να μην έχουν καμία σημασία γιατί κάποιο από του δύο θα το πατήσει. Δηλαδή, αυτοί οι δύο μαζί, και μάλιστα ο Βλαδίμιο είπε ότι θα τα αποδώσει την επίσκεψη, θα πάει πιο γκιανγκ. Γιατί αυτό συμβαίνει. Αυτοί οι δύο στην άκρη, και λίγοι εκεί είναι απασπαλισμένοι και όλοι οι άλλοι στην πλευρά τη Δύση, τη προχωρημένη. Μαντέψτε πόσα κουμπιά περιμένουν εκεί να πατηθούν. Θα μείνω λίγο στην κατηγορία κόστο μοναχώ, με λιγότερο έτσι γκράβιτα στου επόμενου υποψήφιου για την κατηγορία, αλλά εξίσου what the fuck. Πάμε λίγο στον Κάνιε. Ο Κάνιε West με αυτό το Android που έχει για σύζυγο. Είναι στην Ιταλία, βολοδέρνει στην Ιταλία αυτόν τον καιρό. Φαντάζομαι τρώνε και την καρμπονάρα του και την Πολωνιέζη του και πίνουν τα απερόλη του και όλα. Αλλά τι πρόβλημα υπάρχει. Είναι μονίμω αυτή πασίγυμνη. Ακόμα και ντυμένη είναι πασίγυμνη, που οκ, okay θα μου πει, αλλά η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και το ενώ το ξεχύλισε ήταν και στη Βενετία, είναι όταν ο Κάνι αποφάσισε με το Android που έχει για σύζυγό του, σε ένα από αυτά τα βαρκάκια, όχι γόνδολα, είναι από αυτά που έχουν και λίγη καμπίνα, τα βαρκάκια, τα μηχανοκίνητα, που είναι στα κανάλια τη Βενετία, αποφάσισαν να επιδοθούν σε κάποιε σεξουαλικέ περιπτύξει, που αυτό καθόταν και αυτή ήταν σκημένα μέσα στα πόδια του. Το οποίο τραβήχτηκε σε βίντεο φυσικά, κυκλοφόρησε και viral, έγινε έξαλ και η Βενετία περσέ. Η ίδια η πόλη οι αρχέ, οι τοπικέ δεν έχουν κάποιο μπαίο εκεί, είναι λίγο πιο ψύχρεμοι άνθρωποι. Και η εταιρεία με τα βαρκάκια όμω που σου λέει πόση δυσφήμιση να αντέξω εγώ πια εδώ, του απαγόρευσε να ξαναχρησιμοποιήσουν αυτή την εταιρεία και γενικά να είναι στη Βενετία. Οπότε αυτοί πήγαν στη Φλωρεντία και επειδή το Android που έχει για γυναίκα ο Κάνιε κυκλοφόρησε, πήγε να βγει τελείω γυμνή πάλι σχεδόν την ανάγκασαν να βάλει μπροστά στο στήθο τη ένα μαξιλάρι και να κυκλοφορεί αγκαλιά με ένα μαξιλάρι. Ότι πιάνει σάφη κούκλα μου. Ναι σάφη κούκλα μου. Ο Κάνι τώρα δεν ξέρω αν ακόμα στην Ιταλία. Πάντως δεν νομίζω ότι γενικά οι Ιταλοί πεθαίνουν για πάρτι του από αυτό και μετά. Και θα σταθώ και σε ένα άλλο ζευγάρι που εντάξει το έχω συζητήσει με φίλους μου να ξέρετε. Κάποιοι λένε ότι μπράβο σου ρε Τιμωτέ. Κάποιοι όπω εγώ λένε, τι έπαθε, Ρε Τιμωτέ. Ο Τιμωτέ Σαλαμέ, λοιπόν, ένα από του πιο πολλά υποσχόμενου και τρομερό ηθοποιό, σύγχρονου νέου ηθοποιού, ο οποίο όμω έχει πουλήσει πολλή κουλτούρα και διανόηση και στυλ, στη συναυλία τη Γενέθλια τη Μπιγιόνσε και έκτοτε παντού, εφασώθηκε με την Γκάιλι Τζένερ, δηλαδή μία από τι Καρδάσιαν. Αυτή που πουλάει τρόπε για τα χίλια. Το ξέρει αυτό που έχει κάτι τρόπε που μεγαλώνει τα χίλια σου. Αυτή. Λοιπόν, είναι ένα α πούμε μίσμα, εγώ θα πω. Λόγο δεν μου πέφτει. Μακάρι τα παιδιά να είναι ερωτευμένα, έτσι δεν λέμε όλοι. Να είναι καλά, να είναι χαρούμενοι, να είναι ευτυχισμένοι, αλλά κάτι δεν μου κολλάει εμένα εκεί πέρα. Και έχω πολλέ αντιδράσει, να ξέρετε, και από φίλου και από γνωστο ότι όχι ρωτήμοτε. Απ' την άλλη, περιορέξει ω παιδιά κολοκυθόπιτα. Αν αυτοί οι δύο είναι ευτυχισμένοι, αρκεί να μην πάνε στη Βενετία σε καμιά γόνδολα και πάθουνε κάνια και Android. Πάμε λίγο ρε πάνω και ένα entertainment, γιατί ήμουν πολύ ντεμι σεζόν να το κάνω, να μην το κάνω. Ε, θα το κάνω, γιατί όπω είπε και ο ψυχίατρο που αναφέραμε στην αρχή, κάτι πρέπει να κάνουμε και για την αυτοφροντίδα μα. Με πολύ χαρά. Οι σειρέ που θα σας προτείνω σήμερα είναι αρκετές, αλλά οι δύο είναι ελληνικές που εγώ σας έχω ξαναπεί ότι δεν βλέπω ελληνική τηλεόραση και πόσο είχα πάθει χτυκιό να τελειώσω το αυτή νυχταμένη που ήταν 110 επεισόδια και δεν τελείωνε. Αυτή τη φορά λοιπόν έχω άλλες δύο ελληνικές σειρέ είναι και οι δύο στην ΕΡΤ. Και η μία μάλιστα, επειδή δεν μου φτάνανε πάνω τα επεισόδια τα 110, είναι καθημερινή σειρά. Μιλάω βέβαια για την παραλία, τη ΕΡΤ. Η σειρά διαδραματίζεται το 69 το 1969 στα Μάταλα, που είναι ακριβώ μετά τη Χούντα. Η νεαρή γιατρό Πατία Αρχοντάκη επιστρέφει από το Λονδίνο, είναι η Δενάη Μιχαλάκη αυτή, στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Μάταλα, προκειμένου να ανακοινώσει την οικογένειά τη ότι ραβωνιάζεται και σκοπεύει να παντρευτεί το Γιώργο. Κουκουράκη, ωραίοτατο ο Γιώργο. By the way, εμένα μου αρέσει πιο πολύ ο αδερφό τη Πατία από τον Γιώργο. Ο Γιώργο όμω δεν έχει φτάσει ακόμα, πάει πρώτη λοιπόν η Πατία. Το πρώτο τη βράδυ στα Μάταλα, θα συνοδευτεί από την επανασύνδεση με τις παιδικές της κολλητές φίλες που θα του προτείνουν και να την παντρέψουν. Εκεί η πατεία θα γνωρίσει την περίεργη αλλά και φιλόξενη κοινότητα των παιδιών των λουλουδιών. Εδώ θέλω να πω πόσο μπράβο, γιατί υποτίθεται ότι οι χήπηδε Ζερπέδη μου στα μάταλα από όλο τον κόσμο, δεν ήταν Έλληνε. Έχουν λοιπόν βρει ηθοποιού που ξέρει τι πάνω, δεν μιλάνε αυτά τα ελληνικά αγγλικά του Κώστα Καραμανλή. Μιλάνε κανονικά αγγλικά, γαλλικά, κανονικέ γλώσσε. Είναι natives δηλαδή. Ε, και μεταξύ όλων αυτών των χήπηδων υπάρχει και ο Χάρη, ο Δημήτρη Μωθονέο. Πάρα πολύ καλό στο ρόλο του. Αυτό είναι ένα Βρετανό ο οποίο είναι και γιατρό επίση. Μην σα τα πολυλογώ. Γεννιέται εκεί ένα έρωτο που θα τα φέρει όλα πάνω κάτω. Ε, προκύπτει και μια δολοφονία κάκιστα. Κάκιστα, μια ηθοποιού που ήταν εξαιρετική. Έχουμε και έναν πρωτοεμφανιζόμενο ηθοποιό που κάνει τον κακό, κάνει το γράντο. Φανταστικό, αλλά εκείνο που δίνει παιδιά ρεστάλ είναι ο Νινιός είναι ο Γιώργος Νινιός, που κάνει λίγο το χαζούλι, το τρελούλι του χωριού, που είναι θείος της Δανάης Μιχαλάκη, είναι αδερφός του πατέρα της και γιος της Μπέτ Λιβανού. Μιλάμε, παιδιά, ότι δίνει ρεσιτάλ ηθοποιίας. Είναι καταπληκτικός. Η άλλη σειρά που επίσης είναι στην ΕΡΤ και θυμάμαι ότι από πέρσι εγώ σα έλεγα τι φανταστική σειρά είναι και έλεγα ότι θα συνεχιστεί με νέο μυστήριο. Ήταν το κάνω ότι κοιμάσαι. Με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, με την Νικολέτα Κοτσαϊλίδου, που ήταν αστυνομικό θρίλερ, να σα θυμίσω. Και δικαιώθηκα διότι επιστρέφει και μέχρι τώρα εγώ το επεισόδιο που έχω δει είναι πάρα πολύ καλά. Δευτέρα-τρίτη θα παίζεται. Και Τώρα πια πού πετυχαίνουμε τον Σπύρο Παπαδόπουλο που λεγόταν Νικόλα, αν θυμάστε. Ζει απομονωμένο λοιπόν σε ένα τροχόσπιτο. Σου έχω πει πόσο όνειρο ζωή του Άρη είναι να ζει σε τροχόσπιτο. Και ότι όπου ταξιδέψαμε αυτό το καλοκαίρι, έβλεπε τροχόσπιτο και πήγαινε σαν παιδάκι μπροστά σε ζαχαρωτά και μου έλεγε να παίρνουμε ένα τροχόσπιτο. Όχι Άρη. Αν παίρναμε ένα πιο μεγάλο από αυτό, όχι Άρη. Ο Νικόλα λοιπόν, άκα Σπύρο Παπαδόπουλο, ζει σε ένα τροχόσπιτο. Έχει παραιτηθεί από το σχολείο μαζί με τον Κάσταγλι το συνεργάτη του, με του εφιάλτε να τον βασανίζουν και τη σκέψη τα θύματα από το μακελιό, δέχεται να γνωρίσει το διευθυντή ενό γνωστού ιδιωτικού σχολείου, όταν ο Κάσταγκλη τον παρακαλεί να σκεφτεί το ενδεχόμενο να πάει να δουλέψουν εκεί. Αβέβαιο για την απόφασή του, πηγαίνει ο Νικόλα και γίνεται μάρτυρα πάνω μου, Τη άγρια δολοφονία ενό άλλου καθηγητή στη διάρκεια τη δεξία του σχολείου. Εδώ να πω ότι έχουμε έντονα vibes elite, αν έχετε δει τη σειρά στο Netflix, γιατί είναι ιδιωτικό σχολείο, μα το λε και τέτοια, και κόκκινε το λε. Αντιμέτωπο με μια νέα πραγματικότητα και ένα λαμπερό κόσμο προνομίων και εξουσία, ο Νικόλα εστιάζει στην αγάπη του για τα παιδιά, τα οποία υποφέρουν από τι δικέ του ίδρυγε και παραβατικέ συμπεριφορέ, πέρα όμω από τη σκληρότητά του, έχει να αντιμετωπίσει και τον κινησμό τη δική του κόρη, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει το τραύμα από το χάμο του φίλου τη. Έχουμε και καινούριο ερωτάκι. Γιατί ο Παπαδόπουλο γνωρίζει μια άλλη καθηγήτρια, την Πέρσα, την Πέσ Τζεν Θεονά, Ξυπνάει μέσα του συναισθήματα που είχε στερηθεί για καιρό. Η αρχική σύγκρουση δύο πολύ διαφορετικών αλλά βαθιά τραυματισμένων ανθρώπων θα εξελιχθεί σε μια δυνατή ερωτική σχέση. Πολύ καλά πρώτα δείγματα. Και να αφήσω και να αναστερίσκω εδώ, θέλω να δω πάρα πολύ και τι ψυχοκόρε στον Antenna Plus που έχω ακούσει εξαιρετικά λόγια και για την ηθοπία και για το σενάριο και για τα πάντα. Γιατί δεν το έχω ξεκινήσει, θα σα πω την επόμενη εβδομάδα γι' αυτό. Πάμε λίγο και στα ξενικά μα. Θα σα μαυρίσω λίγο την ψυχή κατά την προσφυλή μου συνήθεια. Το ένα που θα σα προτείνω είναι γερμανικό thriller, mini series, έξι επεισοδιάκια και λέγεται Dear Child. Και έχει να κάνει με το εξή. Η Λίνα, Λένα δηλαδή, μαζί με δύο παιδιά ζουν σε ένα τελείω απομονωμένο σπίτι, τρώνε συγκεκριμένε ώρε, κοιμούνται συγκεκριμένε ώρε και όταν μπαίνει εκείνο, δείχνουν τα χέρια τους ότι δεν κρατάνε τίποτα και η ζωή συνεχίζεται έτσι, μέχρι που η Λίνα καταφέρνει να το σκάσει από αυτό το σπίτι. Τι χτυπάει ένα μάξι, οδηγείται στο νοσοκομείο, μαζί με το κοριτσάκι από τα δύο παιδιά με τα οποία συνυπήρχε σε αυτό έγκλειστο καθεστώ σε αυτό το απόμακρο σπίτι και έρχονται οι γονείς της. Όπου αποκαλείται ότι ψάχνουν την κόρη του για 13 ολόκληρα χρόνια. Είναι μια υπόθεση εξαφάνιση 13 χρόνια πριν. Είναι πάρα πολύ ανατριχιαστικό, είναι πάρα πολύ σφιχτό, παίζει με πολλά δεδομένα και ανατροπές. Θα σας πω μόνο ότι ο κακός, ας πούμε, δεν είναι αυτός που φαντάζεστε για πάρα πολλά επεισόδια, το οποίο κάνει ένα θρίλερ πολύ πετυχημένο, άμα δεν μπορείς να προβλέψεις το τέλος από το πρώτο επεισόδιο. Dear Child, Netflix. Και έχουμε και μία επιστροφή, Apple TV, πολύ αγαπημένη μου σειρά, The Morning Show, Άνιστον και Ρίς το κανάλι, το UBA, το οποίο το ζήσαμε στην πρώτη σεζόν εποχή μητού με το σεξουαλικό σκάνδαλο με τον Στίβ Καρέλ. Ζήσαμε το season 2 με τον κορονοϊό και το θάνατο του Στίβ Καρέλ και πώς διαχειριζόντουσαν. Νομίζω είχαμε μείνει στο πώς διαχειριζόταν η Τζένιφερ Άνιστον τον κορονοϊό που κόλλησε και το έκανε σαν ντοκιμαντέρ με live stream από τα social media της, από το κινητό της. Και φτάνουμε τώρα στο τρίτο season που ξεκίνησε εχθές και μπαίνει στο παιχνίδι ο Τζον Χαμ, παιδιά. Ο οποίο κάνει τον ε, μεγιστάνα των media, είναι έναν αντίπαλο μεγιστάνα των media που θέλει να εξαγοράσει το κανάλι που είναι αυτή. Γίνεται ένα χακάρισμα στο κανάλι που είναι οι Άννε των κυρίων Γουίδερσπον και βγαίνουν στη φορά άπλητα μυστικά, τρομερά μυστικά σκελετή στην τουλάπα που λέμε και η κάζο ότι θα γίνει το μαλευράσια -e γιατί δεν έχουν αφήσει να βγουν πολλές πληροφορίες. Άρα έχουμε και λέμε δύο ελληνικές σειρές στην ΕΡΤ, παραλία και κάνω το κοιμάσαι. Αν δεν έχετε δει παιδιά το πρώτο season του κάνω το κοιμάσαι, binge, ε, binge. Είναι 65 επεισόδια, δεν θέλω να σας τρομάξω. Και αν γουστάρετε έτσι ένα θρυλεράκι γερό, μίνι, είναι το Dear Child. Και για να βλέπετε εβδομάδα-εβδομάδα επεισόδιο, γιατί η Apple TV δεν τα βγάζει όλα μαζί, βγάζει ένα ή δύο στην αρχή και μετά εβδομάδα-εβδομάδα. The morning show. Πάμε και στο βιβλίο. Ούτε αυτό είναι η χαρά τη ζωή. Και αυτό ωραίο θριλεράκι είναι. Πρόκειται για το ανήσυχο αίμα. Το οποίο, ανήσυχο αίμα, να σα πω ότι έχει δύο τόμου. Θα σα βγάλει μια χαρά το φθινόπωρο, αν και είναι καταιγιστικό. Μπορείτε να το τελειώσετε τσακ Τώρα που θα περιμένετε να βγει ο υποψήφιο Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τι θα πει ο Μιτσοτάκη εκεί στη ΔΕΘ. Θα έχετε και το βιβλίο σα στο ανήσυχο αίμα, ανήσυχοι τάστε κι εσεί, θα περάσετε ζάχαρη. Λοιπόν, ο ιδιωτικό ερευνητή Cormoran Strike είναι στην Κορνουάλη, σε επίσκεψη στην οικογένειά του, όταν τον πλησιάζει μια γυναίκα που του ζητά να τη βοηθήσει να βρει τη μητέρα τη Μάργκοτ Μπάμπορο, η οποία εξαφανίστηκε κάτω από μυστηριώδει συνθήκε το 1974. Ο Στράικ δεν έχει ασχοληθεί ποτέ ξανά με ανεξιχνία στην υπόθεση αυτό που λέμε cold case, αλλά παρόλο που έχει ελάχιστε πιθανότητε να τα καταφέρει, δέχεται να την αναλάβει. Την ίδια στιγμή, η συνεταίρο του, Ρόμπιν Έλακοτ, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε ένα δύσκολο διαζύγιο και στα συναισθήματά τη για τον Στράικ. Καθώ ο Στράικ και η Ρόμπιν ερευνούν την εξαφάνιση τη Μάρκοτ, βρίσκονται μπροστά σε μία σειρά από περίπλοκα στοιχεία όπω κάρτε ταρό, έναν ψυχοπαθή κατά σειρό ή δολοφόνο και αναξιόπιστους μάρτυρες. Και θα συνειδητοποιήσουν ότι ακόμα και παλιές υποθέσεις μπορούν να αποδειχτούν θανάσιμες. Είναι ο πρώτος τόμος του πέμπτου βιβλίου με τις συναρπαστικέ ιστορίες μυστηρίου του Κόρμοραν Στράι και της Ρόμπιν Έλακοτ. Αυτό που εννοεί είναι ότι αυτοί οι δύο detective σαν του υπάρχουν και σε άλλα πέντε βιβλία του ίδιου συγγραφέα και πάμε στο συγγραφέα ο οποίος λέγεται Ρόμπερτ Γκάλμπραϊθ και ποιος είναι. Είναι η J.K. Rowling. Είναι το ψευδόνυμο της J.K. Rowling που έχει γράψει τα Harry Potter όλα, η οποία γράφει ενήλικη λογοτεχνία crime με το ψευδόνυμο Ρόμπερτ Γκάλμπραϊθ. Και μπορεί να έχετε πολλές ενστάσεις για την παρουσία και τις απόψεις της J.K. Rowling. Έχει πει διάφορα, κυρίως τη θεωρούν τρανσφοβική. Όμω, σαν συγγραφέα είναι κορυφαία και θέλω να σα πω ότι σαν συγγραφέα crime βιβλίων είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα, αν θέλετε να πάρετε όλα τα βιβλία με πρωταγωνιστές αυτό το τουέτο, το detective, ok, αλλά μπορείτε να διαβάσετε τον ήσυχο αίμα 1 και 2. Να ξεκινήσετε με τον ήσυχο αίμα, λοιπόν. Αυτά ήταν επάνω μου το πρώτο επεισόδιο. Σα τσιρότο. Τώρα τι να πω, να ευχηθώ ότι την επόμενη εβδομάδα να έχουμε καμιά καλή είδηση να πούμε. Θα ασχοληθούμε επειδή μου στείλατε και μου ξαναστείλατε με τη βιογραφία του Ήλον την επόμενη εβδομάδα. Γιατί θα συνεχίσουν να βγαίνουν αποσπάσματα, γιατί όπω καταλαβαίνετε δεν θα διαβάσω τη βιογραφία του Ήλον Μάσκ αρκετά. Κάποια έχουμε πει ήδη γι' αυτό. Οπότε αυτό το κρατάμε για την επόμενη εβδομάδα. Θα ευχηθώ να είναι λίγο καλύτερη η επόμενη εβδομάδα. Θα ευχηθώ τα πράγματα να εξελιχθούν πιο γρήγορα για τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται ασύλληπτα πολύ στο Θεσσαλικό κάμπο και με τα μέτρα που θα αναγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και κυρίω με την υλοποίησή τους, την ταχύτατη υλοποίησή τους να δούμε παιδιά τι θα έχει γίνει και στο ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω να βγουν να ξέρει από την πρώτη Κυριακή νομίζω ότι θα έχουμε και δεύτερη Κυριακή θα έχουμε μάχη μεταξύ δύο θα δούμε μπορεί να έχουμε και επόμενη Κυριακή ΣΥΡΙΖΑ case. Σα φιλώ γλυκά να σα προσέχετε, να είστε ήρεμοι, να είστε γλυκεί. Και επειδή μου ζητήσατε να σα πω πράγματα για τη Λέρο που έτυχε και πήγα το Σαββατοκύριακο που μα πέρασε, αλλά για να μην το κάνουμε αυτό το επεισόδιο τεράστιο, σα τάζω και Λέρο για το επόμενο επεισόδιο. Ήταν η Μίνα Ήταν το Binder Dandat. Επέστρεψε για νέα σεζόν. Μα εύχομαι σε όλου τα καλύτερα ή σκέτο καλύτερα, παιδιά. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή. Φιλιά πολλά.